σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, παιδάκια μου, καλά μου παιδάκια, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γιατί βάλαμε αυτό το τραγούδι? Γιατί? Γιατί λέει, ξέρεις τι σκέφτομαι. Και? Μου κάνεις νοήματα για τα μαλλιά ή φτιάχνεις τα δικά σου? Ωραία, λοιπόν και... Είναι η μέρα σκέψης. Ας το καλό. Τι λες τώρα? Ρε, εσύ αν είναι η μέρα σκέψης και έβαλες αυτό το τραγούδι. Ο Ανέστης, έμε ξεσπάστε σε μένα. Του είπα, είναι η μέρα σκέψης. Και, πάλα... και μου λέει, έχει ένα που λέει, ξέρεις, τι σκέφτομαι. Δεν είχα καταλάβει ότι είναι αυτό σε ένα φτηνό ξενοδοχείο να τρυπώσουμε. Έμα, ναι. Η μέρα σκέψης. Έμα, έλατε. Δηλαδή, αν ήταν η μέρα σεξ, πού θα τρυπώναμε? Έλατε, σε κανένα λαγούμι μου φαίνεται. Τίποτα, λοιπόν. Είναι, παιδιά, είναι πολύ σεξουαλικό πλάσμα ο μουσικός μας επιμελητής. Είναι μεγάλο κορμί, δηλαδή τι να σας πω, είναι, πρέπει να τον κατέβα. Δείτε. Κατέβα, αν τολμάς, αν έχεις, κατέβα. Κατέβα, ναι. Αν έχεις το θάρρος. Να σε βγάλουμε εδώ μπροστά, να πέσουν κάτω ξέρες. Γιατί όλες. Ό,τι και να παίξει ρε παιδί μου, λέμε, θέλουμε ένα τραγούδι για τρικυμία. Βάζει ένα που έχει μια σεξουαλικές. Τρικυμία. Ναι. Ωραία. Ποιος είναι ο Μουσταφάς αυτός? Τίποτα, είναι ένας Ινδός με ένα σαρίκι. Ωραίος είναι, ναι. Σαρίκι που, α, πολύ μόδα τώρα στην Ινδία. Πάρα πολύ μόδα στην Ινδία, ναι, ζήτω τρέχουνε. Λοιπόν, πάμε να το παίξουμε. Πάμε να το παίξουμε, να γελάσουμε, δεν μπορώ άλλο πια. Κατηπλάω. Έλα πρόβατο, τώρα θα χορέψουμε. Λοιπόν, τώρα θα χορέψουμε και θα χορέψουμε έναν ωραίο χορό. Ένα ωραίο ισπανικό χορό. Θα μάθουμε, μπροστά θα πάμε. Θα μάθουμε. Τι δεν... μόνη της θα το χορεύει η φίλη που μας έβαλε στο σπίτι της ναι. προάλλες και βέβαια μας έδιωχνε, αλλά χορεύει ένα με κλακέτες, με κάτι. Καστανιέτες. 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 Α, οι κλακέτες είναι αυτές. Ναι, 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 ναι. Κατάλαβες. Αχ, να κάνω... Έχω καρέκλα, δεν μπορώ. Να σηκωθείς έτσι, να το νιώσεις. Κοίτα πώς το κάνω, πώς την παράει την καστανιέτα. Να. Τι λέει? Θα κάνει και πόδι. Ναι, κατάλαβες. Δεν είναι απλή. Δεν είναι απλή. Καστανιέτα. Είναι καστανιέτα με πόδι. Έτσι, μπράβο. Και κόκκινο φόρμα μέσα στη φωτιά. Κοίτα, κοίτα το πρόβατο μου εδώ. Έλα. Μπέμπρο. Όλε. Όλε. Μπράβο, όλε. Δεν είπε λοιπόν. Όλε. 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 Είναι, γιατί δηλαδή είναι όλο ένα δυναμισμό και μετά όλε. Ναι, γιατί είναι κοριτσάκι. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, λοιπόν, πρόβατο. Έτσι, να ξεκινήσουμε ωραία, με χορευτικά και ομορφιά. Αλλά, παιδιά μου, ένας άνθρωπος είναι πολύ μάγκας. Και το όχι έχουμε μόνο. Διαπιστώσει. Όχι μόνο. Είναι πάρα πολύ μάγκας. Είναι η εποχή που τα παιδιά πρέπει να στρωθούν λίγο στο διάβασμα, ειδικά αυτά που έχουν μεγαλώσει λίγο, δηλαδή κυρίως για τα δικά μου το έβαλα. Ναι. Γιατί για να προοδεύσεις τη ζωή σου πρέπει να σπουδάσεις. Ναι, αλλά πρώτα είσαι μάγκας. Πρώτα είσαι μάγκας. Πρώτα μιλάς στον άλλον αμάγκηκα και ύστερα λες τι έχω κάνει, παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Α, τη μαγιά έχουμε πρώτα. Κατάλαβες. Λοιπόν, θέλω να σας πω, λοιπόν, ο Γιώργος ο Αυτιάς έχει μερεγκλεντέν. Και στέλνει προειδοποίηση στους Γερμανούς. Πήγε η... πώς τη λένε αυτή τη δύναμη στα νησιά, την καινούρια, η Frontex, μπράβο. Μπήκε μέσα ο Γερμαναράς με τη σημαία του, λες και έμπαινε πού, σιγάρε μάγκα. Ακούστε, μάγκες, όταν προσεγγίζετε λιμάνι, μαζί με τη σημαία της χώρας σας θα υψώνετε και την ελληνική. Συνοηθήκαμε, έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο, άκου να σου πω μάγκα μου, θα πάρει, θα βγει μπροστά ο Αυτιάς, θα πω πά, τη σημαία ρε. Χίλι, ρε. Χίλι σήκωσε. Το τίκ, το τίκ. Είσαι μάγκας, τι έγινε ρε. Πού είναι η σημαία μου ρε. Πού είναι η σημαία, υπάρχει πρόβλημα. Ξέρω. Που είναι και μάγκας και ναι. μορφωμένος, παιδιά. Βέβαια. Αυτό ξεκίνησα πριν να βέβαια, πω. Βέβαια, γιατί ένα παράδειγμα για τα παιδιά. Έχει βάση. Ναι, πώς θα νιώθω. Άμα δεν έχεις ρίζα, πού πας να κάνεις το μάγκα, σε πήρε ο αέρας. Ναι, ναι. Είχαμε πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Και θέλω να πω ότι ο Γιάννης Οπουλόπουλος ήταν φίτουλας, αλλά ο πιο φίτουλας μου φαίνεται τούτος εδώ. Ναι, και δυο μάγκες πολύ. Πολύ. Μου λέγανε εμένα οι δικοί μου πώς θα πας στο πανεπιστήμιο. Εντάξει, καλά, μια χαρά. Μου λέγανε πώς θα βλέπεις με τους βαθμούς. Λέω, κοιτάξτε, λέτε, συνταγματικό δεν μπορώ να πάρω 10, θα πάρει ο Λοβέρδος, θα πάρει ο Βενιζέλος. Αυτή ήταν τα δεκάρια τότε. Προφανώς. Πού θα πάρεις 10, στο εργατικό. Είχαμε τον ίδιο καθηγητή στο εργατικό. Πόσο πήρες? Άντε. Κύριε Μπούρνο, πόσο είχατε πάρει συνταγματικό? 10. 9. 9 πήρατε? Πήρες εσύ 7. Εσύ πόσο πήρες συνταγματικό? Εγώ. Ναι. Εγώ πήρα 7. Το είπα καλά. Ή θα, από το 7 θα πέσω στο 6. Ναι.
Ακούω, παιδιά, τέτοιο ήταν το... η μεγάλη του πληγή που πήρε. Μεγάλη 7. Πληγή που πήρε 7. 7. Το λέει, έχει τους βαθμούς του μετά από τόσα χρόνια. Που εμείς τους... με το 7. Δηλαδή, τι δάγαμε, δηλαδή, το ταβάνι. Κέρδισα. Πέρασε. Ναι, τελείωσε, αυτό ήταν. Αλλά αυτό είχε συμμαθητές. Παιδί μου, ήταν... τα ακύρωνε. Παίρναγε το μάθημα και αν είχε βαθμό, το ακύρωνε. Ναι, καλά. Λοβέρδο, Βενιζέλο, ήταν όλοι εκεί και σου λέει, γίνανε αυτοί οι υπουργοί. Τα δεκάρια ήταν για αυτού. Γιατί σκεφτόταν. Για άλλου τα ντόρτια και διπλέ και για άλλου οι εξάρε. Ναι, είχαν τα μέσα σου λέει και παίρνανε. Γιατί αυτό υπονοεί από βέβαια, κάτω. Γι' αυτό, αυτή η πληγή μέσα τον ξύνει και τον κάνει νευρικό και πάρα ξεσπάει. Πολύ. Γιατί τον είδαμε μάγκα, τον είδαμε φίτουλα, τώρα έχει πάρα πολλά νεύρα. Γιατί είναι αυτό ρε παιδί μου, νιώθει αδικημένος και ξεσπάει στο μικρό. Ναι. Άκουγα έναν βουλευτή χθες. Καλά, από την τηλεόραση μου ήρθε και λέω τώρα αυτό να τον είχα μπροστά μου, θα δεν ξέρω τι θα γινότανε. Τι θα γινότανε, Ρε Γκρογό. Εσύ μου λέει ένα φίλο. Εσύ κάνατε φίλοι με σου λέει. Τελεία. Τελεία. Κάποια στιγμή βάζουμε τελεία. Έλα τώρα, Παπαδημητρίδη. Αλλά ό,τι εσύ του αβάτε, εσύ προσωπικά. Ένα πω, επειδή είσαι δίπλα μου, κάτσε καλά. Έτσι γινότανε. Σταμάτατε. Ορισμένοι βουλευτέ. Κόφτε πλάκα τώρα. Καλά, εντάξει. Εσύ που ξέρει ότι ο νόμο. Κάτσε ρε, σε χλαμάρα πρωί-πρωί. Τον είπε και στα χλαμάρα πρωί-πρωί. Ναι, κρατάτε με. Λίγο Χατζηχρήστο μου κάνει που το είπε. Μη με κρατάτε. Μη μου κρατάτε. Άρχισε πάνω τον εδίρο και έγινε έτσι. Ο άλλο που τα άκουσε θα ξέρει. Όχι, έρχεται. Κάτσε πρόβατο χθε. Με απειλεί, μωρέ, με απειλεί. Άντε από τον εδίρο. Να σου πω κάτι. Μη με κρατάτε. Πλάκα. Έχει δει κάτι κρυάρια. Μην τα βάλει ξεγυρισμένα. Καλά, ναι, αυτό εδώ δεν είναι όμω τέτοιο. Αυτό είναι λίγο φλούφλικο. Σε είπε φλούφλικο. Ναι. Πρόβατο. Έτσι. Τέλος το καλημέρα με σένα. Πάντως τα νεύρα γενικότερα στην τηλεόραση. Αυτός ο κύριος ο Ψήλιας που τον είπε άντερες αχλαμάρα. Σε αχλαμάρα. Στίχημα ότι θα ξανάνε εκεί. Πάνε εκεί βέβαια σίγουρα. Δεν πάει να το πει σε αχλαμάρα, δηλαδή δεν μετράει τίποτα. Τίποτα. Πια έχουμε καταλήξει. Τηλεόραση είναι τα πάντα του πάντων. Ναι. Και θέλω να πω, παιδιά μου, ότι τα νεύρα είναι μεταδοτικά. Η Νικολούλη, δε. Καλά, η Νικολούλη τα έχει πολύ καιρό και τα έχει πάντα γιατί. Μια δεν τη βγαίνει στο τηλέφωνο δολοφόνο. Μια δεν πηγαίνει η αστυνομία να κάνει αυτό που πρέπει. Μια θέλει ο Σωτήρης διαφημίσει. Μια η μάνα είναι. Θα πάρει τον τουφέκι ο αφιά να πηγαίνει κάτω στι παραλίε να κοιτάει τα γερμανικά, τα. Frontex, και η Νικολούλη θα είναι στα μεταταμπούρια. Κανονικά. Τι μαθαίνεις όσο προχωράς βαθιά. Λοιπόν. Εγώ να τρελαθώ απόψε. Μην τρελαθώ. Να τρελαίνεσαι ή να μην τρελαίνεσαι τώρα. Εγώ τόση ώρα έχω τρελαθεί. Βγαίνω από τα ρούχα μου. Αν όχι είναι εντολή να το κουκουλώσουμε. Σωτήρη, θα τα ακούσεις εσύ. Τι μαθαίνεις όσο προχωράς βαθιά. Θα πάμε βέβαια Σωτήρη σε διάλειμμα, θα πάμε να σταυτεί μου συνέχεια. Μην μου πεις για διάλειμμα Σωτήρη τώρα, ξέρεις τι θα γίνει. Μην ακούσω να μου πεις για διάλειμμα. Όχι, δεν περιμένω μισό λεπτό τώρα, με ξέρεις, εγώ δεν είμαι της αναμονής, με ξέρεις τώρα πώς τα παίρνω. Όχι, δεν περιμένω, μπορείτε να μου πείτε το υλικό αυτό που ζητάω. Να σου το πω πάλι, δεν μπορώ. Εσείς μου λέτε τώρα κλείσε, δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Ωραία, καλή νύχτα λοιπόν, καλή νύχτα. Τι μαθαίνεις, σου προχωράς βαθιά. Τα πόδια της έχουν δεν μια σημειολογία. Δεν το φτάνει αυτό. Δεν το κάνεις. Κάτσε πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις τα κούνια πρόβατο. Στράβωσε. Αυτό είναι. Μαρία μου, αυτό είναι. Και πέρα δότε. Κουπιά και κουπιά, κουπιά, κουπιά. Α, χέρια δεν λυγίζει. Χέρια κουπιά, κουπιά. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, αυτό είναι. Νεύρο, νεύρο βγάλε. Πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Κυνηγάμε δολοφόνους. Δεν είμαστε τίποτε. Αχ, παιδιά, θέλω να σας πω. Έχει γίνει μεγάλο θέμα με τη Σπυροπούλου που την ακούσαμε. Δεν είπαμε και τίποτα. Να λέει για τα μάφιν ότι τα έκαψε ο Πέσκιας. Ναι. Γιατί την πείραξε και πήγε να το καλύψει τόσο πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχε πει τότε. Λοιπόν, φεύγω εγώ. Μην κάνετε τα δικά σας. Φρόνημα, παιδιά, στην κουζίνα. Εννοείται πάντα. Όσο μπορούμε. Θα φτιάξουμε μάφιν σήμερα σοκολάτα. Μου δώσε το καμένο να σου δώσω. Είναι πολύ απλά κέικ. Το έκαψε. Θα πούμε τελικά πρώτα και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει. Το έκαψε. Από το στόμα της βγήκανε. Το καμένο, να σου δώσω, Παύλο.
Το έκαψε. Βγαίνει και τα ρίχνει αλλού. Ό,τι μίλαγε ο Παύλος. Ο Παύλος. Ακούσατε Παύλο. Παιδιά... Σας φάνηκε αυτό ότι ήταν διάλογος, ότι κάτι της έλεγε και αυτή απαντούσε. Απαντούσε. Μου έδωσε το καμένο να σου δώσω. Το έκαψε. Το έκαψε. Αυτό. Δηλαδή... Ήταν αυτό που κυκλοφόρησε με τα... Με τα cupcakes, αυτά τι ήταν, τα muffins που λέω εγώ, μιλάς εσύ, δεν ακούγες εσύ. Και χρεώθηκα εγώ. Γιατί ο Περικλής έχει κλειστά τα μικρόφωνα. Εσύ είπες την ατάκα. Ναι, εγώ την είπα, εγώ την ξεκίνησα. Πάρε την ευθύνη. Παίρνω λοιπόν την ευθύνη και λέω ότι εγώ ξεκίνησα το θέμα των καρκινογόνων muffin. Εγώ νόμιζα ότι ακούγεσαι που το λες. Και λέω, μα γιατί έχει κυκλοποριστεί στο διαδίκτυο. Και το μετά κατάλαβα ότι δεν ακούγεσαι ποτέ. Καημένο κορίτσι! Παιδιά, είδατε τώρα, βάζει και ψευδομάρτυρες. Δηλαδή του λέει, πρόσεξε, θα πάρεις την ευθύνη διαφορετικά. Χωρίς να το πρόσεξε. Του είπε, κυκλοφόρησε ότι εγώ. Μόνος του άλλος έχει μάθει και θα πάρω εγώ την ευθύνη. Τελείωσε, πάνω μου θα σου. Εντάξει, κοντέσα, Βαλέρη, να με συγχωρείς. Γιατί κυκλοφόρησε, λέει, ότι... Σαν και τώρα το θυμάμαι που σου μίλαγα εγώ και σου έλεγα καρκινογόνο μάφιν. Και είπες εσύ αυτό. Λες να είναι καρκινογόνο. Το κάψε. Το κάψε. Λοιπόν, και βέβαια θέλω να πάμε... Έλα, συνεχίζουμε με τα ανέκδοτα. Α, παιδιά, καινούργια μάχη. Έλα, ένα debate θέλω, παρακαλώ, πάρα πολύ. Έχουμε τη γνωστή μάχη, Κωνσταντινίδη Τσολάκη και εμείς στη μέση. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε το ανέκδοτο του Στέφαν Κωνσταντινίδη, το σημερινό το φρέσκο. Αν η Λάρισα περιβαλλόταν από θάλασσα, πώς θα λεγόταν? Η Λάρισα γύρω-γύρω θάλασσα. Και είναι η Λάρισα στη μέση. Βλαχονισίδα! Όχι. Γιατί δεν σας άρεσε, ωραίο είναι. Όχι. Η Λάρισα νησί να ήταν, να τη λέγανε Βλαχονισίδα. Εγώ είμαι δίπλα στη Λάρισα. Τι σε πειράζει. Βλάχη, έτσι και πέρα. Δεν σ' άρεσε, Στέλιο μου. Ανέκδοτο σου. Δεν άρεσε. Είχε υπόσταση. Δεν είχε υπόσταση. Ναι, ναι, ναι. Γιατί προσπαθούν τώρα και μας λένε να είμαστε υπηκείς με τον Κωνσταντινίδη. Ναι, είχαμε πει σήμερα να κερδίσει ο Κωνσταντινίδη. Αφού δεν κερδίζει, να βλέπεις. Θα πω και το κοινό. Θέλαμε, ναι, δεν θα το... Ωραία, θέλετε να δούμε Τσολάκη. Πώς λέγεται το αυτοκίνητο που ζει? Που ζει. Δεν ξέρω. Που ζει. Λέγεται καρπούζι. Ακυρώνονται και οι δύο. Ούτε αυτό σας άρεσε. Σήμερα τι έχετε πάθει, είστε πεσμένοι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, παιδιά. Παιδιά, πάρτε ένα καφεδάκι να ξυπνήσουμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντως, ούτε τίποτα, πείτε μας αγαπημένοι. Γέλασαν οι συνεργάτες. Δεν ξέρω, εγώ ρωτώ τους δικούς μου συνεργάτες, κοιτά τι κάνει, ξέρεις. Όχι, ο Φραγκολιάς δεν γέλασε. Ο Φραγκολιάς δεν γέλασε, όχι, όχι. Τέλος πάντων, πείτε μας ποιο προτιμάτε από τα δύο. Να σας πω κι εγώ ένα. Πώς λέγεται το θανατηφόρο φιλί? Αλλιώς θα λέω. Το φιλί που σκοτώνει. Το φιλί που σκοτώνει. Ναι, ναι, το φιλί. Πώς λέγεται το φιλί που σκοτώνει? Πώς λέγεται το φιλί που σκοτώνει? Πώς? Κιλκής. Γιατί είναι, παιδιά. Δεν ήταν καλύτερα από τα άλλα. Δεν έχετε όρεξη. Δεν υπάρχει όρεξη. Δεν υπάρχει όρεξη στην ομάδα. Τώρα είμαστε Κιλκής. Είδα την Κιλ Μπίλιο. Α, πια. Και λέγαμε Κιλ Μπίλιο. Α, ναι, 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 μπράβο. Καλά είναι. Καλά. Λοιπόν, και παιδιά μου, τώρα θέλω να πάμε σε μια γυναίκα η οποία είναι χαρούμενη, είναι ευτυχισμένη, διότι προάγεται. Εσύ ως σύζυγος έχεις κάποια ονομασία? Τώρα είμαι κυρία Αρχιπλιάρχου, σε λίγο θα γίνω κυρία Ναυάρχου. Είναι την Ναυάρχου! Η κυρία Ναυάρχου θα τη λένε τώρα. Περάστε από εδώ, κυρία Ναυάρχου. Όχι, είναι... θα έρθει ο Ναύαρχος και η Ναυαρχίνα. Ναι, ναι, η κυρία Ναυάρχου. Έχει κλείσει τραπέζι ο Ναύαρχος. Με την κυρία Ναυάρχου. Απόψε θα παίξουμε στην Ναυάρχου. Στη κυρία Ναυάρχου. Η κυρία Ναυάρχου. Είναι, παιδιά μου, μεγάλο τίτλο, κυρία Ναυάρχου. Και εγώ θέλω αυτό το δίκτυο. Θες, κυρία Ναυάρχου. Πρέπει να πάρει έναν πολεμικού ναυτικού και σιγά σιγά να γίνει Ναύαρχο. Σιγά σιγά, γιατί έχει καριέρα. Μόνο εκεί είσαι στα Εξάρχεια και στα τέτοια. Πήγαινε και ένα Πειραιά. Έτσι, μπράβο. Πού να το γνωρίσει τον Ναύαρχο? Κυρία Ναυάρχου. Βέβαια, η κυρία Ναυάρχου είναι ένα μικρό κοριτσάκι. Διότι έτσι μπορεί και φτιάχνεται, δηλαδή φτιάχνεται. Και η κυρία Ναυάρχου είναι κοριτσάκι. Ναι, και μιλάει στο τρίτο ενικό, για τον εαυτό της. Εδώ κάθεται η Δέσποινα, κοιτά αυτό εδώ πέρα. Ναι. Είναι εδώ. Είδες και ακόμα και το μαξιλαράκι μου στο κόκκινο. Λοιπόν, είναι εδώ. Αυτό είναι το βασίλειό μου. Κάνω και μίξη τα χρώματα. Δηλαδή, πάμε τους χάρη. Μπορεί να βάλω αυτό. Και να βγει κάτι τελείως διαφορετικό. Πρόσεξε όμως, και αμέσως μετά από πάνω να πάρω να βάλω στο κόκκινο το κραγιόν εγώ ένα κοραλί. Και αμέσως έκανα το κοραλό πορτοκαλό κόκκινο.
Άρπα την κούκλα μου, πώς βγαίνουν τα χρώματα. Κάθεται η Μοιραράκη στη Βασίλισσα. Κάθεται. Εδώ κάθεται η Δέσποινα. Η Δέσποινα, το βαθούλωμα αυτό στο μαξιλαράκι είναι από το κουλαράκι της. Του Δεσποινακιού. Της Ναυαρχίνας. Της Ναυαρχίνας. Εκεί και κάθεται και βάζει το κραγιονάκι της και βλέπει τα κοραλοκοντοκόκκινα. Στα χυλάκια της Ναυαρχίνας. Βέβαια, έτσι τα δοκιμάζει τα χρώματα και τα λέει. Τυχαία νομίζετε. Και βέβαια. Πάμε, παιδιά, σε μια συγκλονιστική στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Νομίζω που την τάραξε την παρουσιάστρια. Τερματίσαμε. Και εκεί τερμάτισε. Νομίζω, ναι. Τερμάτισε η παρουσιάστρια. Πολλοί θα το έχετε δει. Έχει συζητηθεί. Είναι Ανά Παλετσάκη. Συναντιέται με τους Pink Floyd. Ναι. Όλους ζωντανούς και πεθαμένους. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στη Φράνκα Ράιτ. Τη σύζυγο ενός κορυφαίου των Pink Floyd, είναι μαζί με τον David Gilmour, μου στέλνει τη φωτογραφία τους τώρα. Μας δίνουν συγχαρητήρια για μια μετάδοση την οποία παρακολουθούν όλοι οι οπαδοί των κλαμπ των Pink Floyd στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή, Φράνκα, David Gilmour, ευχαριστούμε. Παιδιά, συγγνώμη, τα έχω χάσει. Είναι εδώ. Είναι η Φράνκα Ράιτ αγκαλιά με τον David Gilmour, τον Pink Floyd. Είναι μύθοι, βλέπουν από την Κοπεχάγη αποκαλυπτικά, κλαίνε για τον Παντελή Παντελίδη, θεωρούν ότι έστειλε ένα μήνυμα με τα τραγούδια του σε όλο τον κόσμο. Όλα τα κλαμπς που είναι πρόεδρος η Φράνκα Ράιτ, τον Pink Floyd, μας ακολουθούν και βλέπουν την εκπομπή μας. Όλα. Τα κλαμπς του Pink Floyd. Παιδιά μου, θέλω να σας πω ότι η Φράνκα Ράιτ είναι στα τηλέφωνα. Από πάνω από τα μνήματα και ναι. Κλαίνε όλα τα κλαμπς. Όλα τα κλαμπς έπαιρνε η Φράνκα Ράιτ τηλέφωνο. Όλα τα κλαμπς και έλεγε, δείτε τώρα, το βλέπετε. Η και φωτογραφία βέβαια... δε που κλαίνε, βλέπουν ναι. Και κλαίνε. Ο David Gilmour είναι εδώ με τη Φράνκα Ράιτ και κλαίνε. Πού δεν είναι ο David Gilmour. Είναι ένας άλλος άνθρωπος που τον λένε Αντωνέλο Ρούσο. Μάθαμε, έτσι. Αυτό και μάλιστα αυτή η φωτογραφία έχει ανέβει πριν από 6 μέρες στο Instagram της Φράνκας Ράιτ. Έτσι, κάποιο μπλέξιμο έγινε. Στο μυαλό της Νανά. Στο μυαλό. Ναι, κάτι. Καλά και της Φράνκας στο μυαλό. Μπορεί, έτσι, πριν από 6 μέρες. Κάποια από αυτά τα δύο μυαλά μας πρόδωσε. Μα συγκινήθηκε τόσο πολύ, σου λέει, κοίτα, εδώ είναι ο Gilmour με τη Φράνκα Ράιτ. Gilmour, μ' ακούς, hear me, έτσι. Ευχαριστούμε, thank you. Είναι συγκινημένοι όλα τα fan club, το Pink Floyd μας ακολουθούν. Έχετε τη φωτογραφία του Gilmour να το δούμε πώς είναι τώρα, παιδιά. Να ο Gilmour. Ίδιος. Πολύ στενοχωρημένος είναι, θα έχει δει πολύ κηδεία. Και σύννεφο πίσω του, έχει πεθάνει, παιδιά μου, στο κλάμα ο άνθρωπος. Ναι, τι να κάνει, τόσο κηδεία και αυτός και όλο. Παρακολουθούσαν λοιπόν η Φράνκα, φαντάζομαι, ξέρεις, δεν ήταν μήνυμα, γιατί είπε, α, είναι εδώ και σε βλέπω. Πάντως, συγγνώμη, έτσι όπως το είπε, ήταν σαν να λέει ότι είναι παντρεμένη με τον Gilmour. Όχι, ήταν παντρεμένη με τον Ράιτ. Με τον Ράιτ. Είχε πάρει ένα διαζύγιο πριν από χρόνια, πέθανε ο Ράιτ. Δεν τσάβησε τίποτα. Δεν τσάβησε ούτε. Μόνο το χρυσό δίσκο των Pink Floyd. Τον οποίο τον έβγαλε σε πληστηριασμό για να το δώσει. Αλλά τέλος πάντων, καμία σχέση, έτσι, να τα ξέρουμε αυτά, τα λέμε. Αλλά είναι το θέμα, ρε παιδί μου, ότι εκείνη τη στιγμή οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι ήταν πολύ φορτισμένοι με όλο αυτό που συνέβαινε. Συγκλονισμένοι, εδώ παρουσιαστή δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Ναι, και καθόντουσαν από δίπλα οι άλλοι δημοσιογράφοι και απορούσαν τι έχει πάθει. Εχθές γράφτηκε ο επίλογος του Παντελή μας. Ήμασταν εκεί, κρατώντας τον κώδικα δεοντολογίας, όχι της δημοσιογραφίας που υπηρετούν οι συνάδελφοι εδώ, τον κώδικα δεοντολογίας της ανθρωπιάς. Θα δούμε πού κυδεύτηκε. Γιατί θα δούμε τον τάφο τόσο μεγάλη καθυστέρηση του Παντελή Παντελίδη. Έτσι γεννηθήκαμε να είμαστε άνθρωποι. Όχι, σου λέει, κοίτα, τον κοίταγε. Ανησύχησε. Ναι, δεν πρέπει να απολυθεί αυτή η κοπέλα γιατί το είπε με πραγματική έγνοια. Ότι ο παρουσιαστής μας κάτι έχει πάθει. Γιατί βλέπω και το βλέμμα την ώρα που το λέει που είναι. Γιατί μιλάει τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Συμβαίνει κάτι. Να φέρουμε νερό. Ναι, είναι πολύ συγκινημένος γιατί εκείνη την ώρα. Τι ήτανε. Τι τεχνικό ήχος καθυστέρηση. Γιατί το spelling. Καλέ, τι λέτε το τώρα. Το διαβάζανε από τα αυτή. Θέλετε να το ξαναδούμε, να δούμε τη μεγάλη καθυστέρηση. Α, είναι η κοπέλα απ' έξω. Είναι το link ακόμα. Μάλιστα. Το link είναι. Α, και δεν τον βλέπει.
Και σου λέει κάτι έχει ο ήχος, δεν μπορεί ο παρουσιαστής. Τι να σου πω. Μα τι... Αλλά ο παρουσιαστής είναι συγκλονισμένος, γιατί εκείνη την ώρα με πάρα πολύ ανθρωπιά και αξιοπρέπει απέναντι στο ανθρώπινο δράμα, πλησιάζει να μας δείξει τον τάφο. Το είπε. Άλλη μία σε παρακαλώ, γιατί είναι το η εξτραβαγκάντσα. Εχθές γράφτηκε ο επίλογος του Παντελή μας. Ήμασταν εκεί, κρατώντας τον κώδικα δεοντολογίας, όχι της δημοσιογραφίας που υπηρετούν οι συνάδελφοι εδώ, τον κώδικα δεοντολογίας της ανθρωπιάς. Θα δούμε πού είναι. Κυδεύτηκε. Γιατί θα δούμε τον τάφο. Τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Πάει τον ντρόν πάνω από τον τάφο. Του Παντελή Παντελίδη. Έτσι γεννηθήκαμε. Να είμαστε άνθρωποι. Έτσι, μπράβο. Χειροκροτήστε δυνατά τουλάχιστον. Γιατί γεννηθήκαμε άνθρωποι. Α, βουβό πόνο κάνεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε στη σημερινή μας εκπομπή. Και έχουμε, παιδιά μου, άλλα θέματα τα οποία είναι συγκλονιστικά. Δώσ' μου το ένα παιδί. Δεν λέει. Έλα. Ποια γνωστή κυρία της Σόμπιζ υποστηρίζει ότι είναι τόσο καλή στο τηλεφωνικό σεξ που θα μπορούσε να δουλεύει άνετα σε ροζ γραμμή. Έλα! Ποια διάσημη κυρία της Showbiz παντρεύεται για πρώτη φορά στη ζωή της έναν άντρα 20 χρόνια μικρότερό της ύστερα από 5 μήνες σχέση. Ποιος διάσημος Έλληνας παντρεύτηκε τον σύντροφό του στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Θα σας το πω μετά, να σκάσετε. Λοιπόν, δείτε φωτογραφίες που ανέβασε η Ελένη Μενεγάκη από την πρώτη της επέτειο. Και σε ποιο κανάλι και για πόσα χρόνια υπέγραψε συμβόλαιο η Ελένη Μενεγάκη. Και παιδιά, κυρίες και κύριοι, μαζί μας θα είναι η Σοφία Μπόσου. Και όλα τα νέα για το γάμο της. Ναι. Με το γονίδι, μπράβο, πού το θυμίζεις. Τι τουέντο είναι αυτό, μπράβο ρε φίλε. Υπερσεξουαλική ευρωσκέπη μελητή. Και το ξέρω, δε μ' αγαπάς κι το φέρω, δε μ' αγαπάς, δε μ' αγαπάς. Λοιπόν, καλώς ήρθατε παιδιά μου, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Με Παναγία μου. Γιορτάζει κανείς σήμερα. Σήμερα η σκέψη. Αύριο. Η σκέψη. Ναι. Παγκόσμια ημέρα της σκέψης. Α, Παναγία μου. Σε έχω στη σκέψη. Με τι μυαλό. Βέβαια. Έχεις πάρει εσύ. Για να σας δείξω μια φωτογραφία, ρε παιδιά, να μου πείτε αν μπορείτε να αναγνωρίσετε ποιο είναι αυτό το κορίτσι, το οποίο... Υπερπαραγωγή. Μετά έγινε μια... Γνωρίζω. Φαίνεται. Μια διάσημη ηθοποιός. Καλέ, φαίνεται. Πολύ κουκλή μου. Γιατί ωραίο χρώμα μαλλιό. 11 χρονών είναι εδώ, Πόσο? 11. 11. Αμέ, με τη σπιριδούλα. Μάλιστα. Δεν το πρόλαβα να το διαβάσω, το είδα που ανέβηκε. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, πάμε πρώτο. Πάμε πρώτο. Έλα. Αχ, παιδιά μου, παιδιά μου, παιδιά μου. Τηλεφωνικό σεξ εσείς κάνετε. Βέβαια. Κάθε πρωί. Συνέχεια με το ακουστικό είμαστε. Όποτε έχω δωρεάν χρόνο. Έλεγα το 2 δραχμές πλήρωσα στον ΟΤΕ. Όσα μίλαγα με την Αγγλία. 1 εκατομμύριο δραχμές. Άστα. Εσύ δεν ήθελες Ελλάδα, Αγγλία. Χριστιανή μου, δεν έπρεπε. Κι άλλοι ερωτευόμαστε, αλλά... Πάρε τα αεροπλάνο, πετάξου κι έλα. Εγώ έπαιρνα με το που γύρναγα από το σχολείο τώρα στη Τι λογαριασμό ήρθε στη μάνα. Θυμάμαι πάντως, θυμάμαι ότι λίγο το γλίτσα. Ξύλο έφαγες. Με το που γύρναγα που λέτε, πετούσα την τσάντα και ξάπλωνα το κρεβάτι των γονιών μου. Και έπαιρνα και μου έλεγε. Κλείδωνε κιόλα. Διάλεξε, πατούσα. Μα έκανε και σε γραμμή για πάρτι. Τα πάντα σου λέω, όλε τι δουλειέ είχα κάνει. Έτσι, έτσι. Θέλω να πω το φόβο σε αυτή τη ζωή μα. Λοιπόν, ψάχνουμε κάτι αντίστοιχο, όχι με το Στέλιο, πιο πολύ το κάνω σαν την Αντιγόνη. Μία αντίστοιχη κυρία τη Showbiz, η οποία το τηλεφωνικό σεξ σου το έχει πανεύκολο. Αλήθεια. Μόνο δηλαδή κάνει συνέχεια τηλεφωνικό. Δεν μπορώ να στα πω κιόλα. Δεν μπορώ να στα πω κιόλα. Είστε έτοιμοι. Βεβαίως. Έλα, λοιπόν.
Ποια γνωστή, λοιπόν, εδώ το έχω. Ποια γνωστή κυρία της Showbiz υποστηρίζει ότι είναι τόσο καλή στο τηλεφωνικό σεξ που θα μπορούσε να δουλεύει άνετα και σε ροζ γραμμή? Η Μαρία. Πάντως οι ροζ γραμμές, παιδιά. Έλα, πες. Είναι πολύ ωραία δουλειά, έτσι. Κάθεσαι σε σπίτι σου. Κάθεσαι σε σπίτι σου, κάνεις τις δουλειές σου. Λίγο ταλέντο να έχεις το λέγει. Ναι, καλέ, σιγά. Να σου πω και κάτι. Μαρία δίνει ολοκληρά βιβλία που είναι, ρε παιδί μου, σου λέει τι πρέπει να πεις. Διαβάζεις, δεν είναι δηλαδή. Απέρι και πτυχίο για να πεις. Ναι. Πώς είναι αυτή που και καλά στο τηλέφωνο που σου λένε αλλάξει σε τηλεφωνική εταιρεία, ξέρουν ακριβώς τι σου απαντάνε. Ήταν στο Safe Sex, δεν ήταν. Ναι. Που έκανε η Χριστίνα Τσάφου. Η Τσάφου. Πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, τώρα που είπες Χριστίνα Τσάφου, Μαρία μου, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που ανέφερες, στο έχω στο νούμερο 1, διότι η Χριστίνα Τσάφου έχει δείξει το ταλέντο της στις τηλεφωνικές γραμμές και στο phone sex, όταν έκανε phone sex με τον Παύλο Χαϊκάλη. Τον Παύλο Χαϊκάλη, ναι, που ξέρει και αυτός ότι είναι άλλος. Και που συναντηθήκαμε. Πριν 15 χρόνια ήταν η αυτή. Και παραπάνω, ρε. Το 2000 ήταν. Νομίζω, ναι. Και ρεκόρ εισιτηρίων που νομίζω πολύ τελευταία. Το ξεπέρασαν. Λοιπόν, στο νούμερο 2 σου έχω την Ελεονόρα τη Μελέτη. Έχεις δει hashtag τελευταία. Η Ελεονόρα στο hashtag, τι πορνό έχει κάνει, τι μας έχει δείξει στη συγκρού που έχει πάει, τι στριπτίζ έχει κάνει. Γενικότερα, ρε παιδί μου, είναι η κατηγορία. Του στριπτίζ, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα τα ζω και μετά τα δείχνω στην τηλεόραση. Ναι. Μήπως λοιπόν στο hashtag είχαν αφιέρωμα στις ροζ γραμμές και η Ελεονόρα πήρε το τηλέφωνο και έπεσε. Έγινε χαμός. Έχει και αισθησιακή πολύ πιθανό. Ελεονόρα. Στο νούμερο 3 σου έχω μία αδυναμία μου. Λέγεται Ελένη Καστάνη. Η Ελένη, όταν δίνει συνεντεύξεις, λέει ωραία πράγματα, πολύ πικάντικα. Σκαμπρόζικα πριν είναι βότη μου, ναι. Δεν μας είχε πει ότι εγώ, άμα θέλω το σάκι ρουβά, το ρίχνω, οπότε γουστάρω. Ναι. Θέλω να πω, το τηλεφωνικό σεξ, ειδικά αυτή που έχει αυτή τη φωνή, την κριτικιά, την ωραία, είναι πολύ καλή, πολύ ταπεραμεντόζα η Ελένη. Είσαι καλά. Αλήθεια. Στο κάνει η Μαρία μου τώρα ότι εγώ είμαι, φορά αυτό το μαύρο, αυτό το τούκου 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 και πώς είναι ο αγρότης ο... Σε κριτικό θες ή σε κριτικιά, γιατί το μαύρο δεν το φοράνε. Όχι, λέω ο άλλος που ακούει το τηλέφωνο με την Ελένη Καστάνη, ότι είναι κριτικός και τίποτα, είναι ράδι από το παλικάρι και τσουκου 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 και τα αυτά. Απόψε το Κατερινιό. Την Κωνσταντίνα τη Σπυροπούλου. Την Κωνσταντίνα. Παιδιά όμως. Η φωνή της είναι πάρα πολύ. Πώς θα το πω. Ναι, ναι, υγρή και σεξι. Το βρήκε. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχει αυτό το. Και αυτή την πράγμα. Και είναι λίγο γατούλα. Τι που είναι, παιδί μου, που βάζει ο κουλιασμάκι. Είναι αυτό, παιδί μου, δεν ξέρω. Έτσι. Και πού είναι το βάλε το χεράκι μου. Λοιπόν, έλα. Εσύ που θα το βάλει το χεράκι σου, σε ποια από τις τέσσερις κυρίες. Με τίποτα δεν βάζω την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Γιατί. Δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο. Η Ελεονόρα είναι πολύ πιθανό να το έλεγε, γιατί της Ελεονόρα της αρέσει πολύ να προκαλεί. Λοιπόν, είμαι ανάμεσα στην Ελεονόρα. Ποια ακριβώς είναι η ερώτηση? Ποια γνωστή κυρία της Σοβίση υποστηρίζει ότι είναι τόσο καλή στο τηλεφωνικό σεξ που θα μπορούσε άνετα να δουλεύει και σε ροζ γραμμή? Και η Καστάνη θα μπορούσε. Την Τζάφου ή δεν την βάζεις? Την βάζω και την Τζάφου. Είμαι στην Τζάφου, την Ελεονόρα. Τρεις λέπα, πώς διάλεξε. Θα πω την Καστάνη, τρία. Ούξο. Μπράβο. Θα έχετε μπερδέψει. Είναι Τζάφου. Το σκέφτηκα, αλλά είναι πολύ προφανές. Η οποία, για να μην έχουμε και αμφιβολία ότι δεν τα καταφέρνει και ότι τα φαντάζεται στο μυαλό μας, κάνει και μια ανάλογη αναπαράσταση. Μας λέει, hello. Ναι, 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 στο Τζόινας, καταπληκτική. Αλλά παιδιά μου, σήμερα είναι η μέρα που έχουμε ολογάμους, χαρές, πράγματα, θάματα. Παιδί μου, θα έρθει εδώ η Σοφία Μπόσου, θα μας πει όλα τα νέα για αυτή τη νέα σχέση που δεν πρόλαβε να ξεκινήσει και έγινε σοβαρή με πρόταση γάμου, πολύ συγκινητικό. Έλα, και τουλάχιστον. Μετά θα τα μάθουμε όλα. Η Σοφία Μπόσου, παιδί μου, τα λέει. Όχι σαν την Ελένη Μενεγάκη που πέρασε ένας χρόνος για να μας μαρτυρήσει επιτέλους ότι παντρεύτηκε. Τι στο μαρτύρησε τώρα. Κοίτα να δεις. Στο Μέρι Μέρι, εμείς γράψαμε σήμερα ότι το επιβεβαίωσε, διότι έγραψε έβαλε μια φωτογραφία στο Instagram και λέει ότι εμείς εδώ γιορτάζουμε την επέτειό μας. Ποια επέτειό να γιορτάζει? Σήμερα. Πολύ μυαλό θέλει. 19 Φεβρουαρίου. Βέβαια.
Το παιδί γεννήθηκε το Μάιο. Άρα. Μάρτιο. Ήταν καλοκαίρι. Άρα. Μάιο ή Μάρτιο. Δεν με νοιάζει. Όταν έρθει ο καιρός θα το βρούμε μπροστά μας. Σωστό. Αλλά παιδιά μου, έχω κι άλλο γάμο να σας πω. Ο Δαβίδος Σαμαράς, τον θυμόσαστε. Το μοντέλο που ήταν. Ναι. Παντρεύτηκε τον καλό του στα Δημαρχείο τη Νέα. Αυτό είναι ο Έλληνας που παντρεύτηκε στη Νέα Υόρκη. Σου λέω σε πορεία. Ποιο είναι ο καλό του. Ο Δαβίδος Σαμαράς. Θα τον δει. Είναι ωραίο παιδί. Καιρό είχαμε να τον δούμε τα παλιά. Δεν είναι το παιδί μου, είναι στο εξωτερικό, έχει φύγει λέμε. Μόνιμα. Ναι. Α, είχα τη νέα ζωή. Και πέρα από την νέα ζωή, έχω κι άλλο γάμο παιδιά, ε. Τι γίνεται. Η Μάιλι Σάιρος. Τι παντρεύεται. Μετά την επανασύνδεση παντρεύτηκε κρυφά. Νομίζει κρυφά γιατί εμείς ανακαλύψαμε όλα. Το Λία που τα είχε. Που είχαν χωρίσει για χρόνια και τα ξαναβρήκανε. Στα δικά σα κορίτσια. Κορίτσια. Στα δικά του οι ανήπαντροι. Λοιπόν, πάμε. Όταν στο σχολείο είχαμε το μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, αυτό που μας έλεγαν ήταν να κάνουμε ένα επάγγελμα που να μας εκφράζει. Η Χριστίνα Τσάφου πάντως, αν επρόκειτο να αλλάξει δουλειά, ξέρει τι θα μπορούσε να κάνει. Σε δυσκόλεψε η σκηνή του safe sex με το phone sex? Όχι καλέ, το έχω στο αίμα μου το phone sex. Δηλαδή θα μπορούσε να δουλέψει τηλεφωνήτρια σε αυτά? Ναι. Αν σε καλούσα πώς απαντούσες? Hello. Hello. Επιτέλους, λύθηκε το μυστήριο. Η Ελένη Μενεργάκη, όπως διαβάσαμε στο Μέρι Μέρι, αποφάσισε να επιβεβαιώσει τις φήμες που την ήθελαν να παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της Ματέο, γιατί ανέβασε αυτές εδώ τις φωτογραφίες γράφοντας: Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε για το ξεπέραστο σε γεύση και διακόσμηση τραπέζι που μας ετοίμασες. Υπέροχη βραδιά στην πρώτη μας επέτειο. Ποια άλλη επέτειο να εννοούσε? Την επέτειο που μαζεύτηκαν όλοι μαζί και φάγανε Παύλοβα? Και από το γάμο της Ελένης, σας πάω αμέσως σε έναν άλλο γάμο, για τον οποίο ενημερώθηκα από την Εσπρέσο. Ο Δαβίδης Σαμαράς, το αγαπημένο μοντέλο και επί χρόνια συνεργάτης του Μάκη Τσέλιου, παντρεύτηκε, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τον αγαπημένο του Τζίμι στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Αν ισχύει, να ζήσουν τα παιδιά. Τα ευχάριστα δεν σταματούνται εδώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Radar Online, η Μάιλι Σάιρους και ο αγαπημένος της Λίαμ Χέμσγουορθ παντρεύτηκαν κρυφά. Ο γάμος της κεντρικής τραγουδίστριας με τον αγαπημένο της έγινε σε μια μικρή ιδιωτική παραλία στην Αυστραλία, το τόπο καταγωγής του ηθοποιού. Οι δυο τους, μετά το πολυσυζητημένο χωρισμό τους που κράτησε 2 ολόκληρα χρόνια, ήρθαν πιο κοντά κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, τις οποίες πέρασαν στη γενέτειρα του σεξ ηθοποιού. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποκαλούν ο σύζυγός μου και η γυναίκα μου ο ένας τον άλλον. Μία συγκλονιστική συνέντευξη έδωσε η Μπέτι Βαλάση στα Καλά Καθούμενα, όπου είπε ότι όταν μετά το θάνατο του Τίτου Βανδύ έπαθε εγκεφαλικό και δεν μπορούσε να μιλήσει, ήθελε να αυτοκτονήσει. Όταν ήρθαν κάποιες δυσκολίες με την υγεία μου και αυτό, ένα πράγμα ανάμεσα σε όλα που μου συνέβη είναι ότι για ένα χρόνο δεν μπορούσα να μιλήσω. Και το έκλαιγα, ένα χρόνο έκλαιγα μόνο, έκλαιγα και έλεγα ότι τίποτα, πρέπει να πεθάνω, αυτοκτονήσω. Ντρεπόμουν να πω, θέλω να αυτοκτονήσω. Ντρεπόμουν. Και λέω, τι είναι αυτό, σοβαρά, κυρία Μπέτι μου, σοβαρά. Και ποια είσαι εσύ, δηλαδή, όταν φεύγουνε ψυχούλες και αυτά και ξεκλαβικά να αυτοκτονήσεις. Έχανα αυτό που λέω, την αξιοπρέπειά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό. Θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους μας εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Διότι όταν βάζουμε, θολώνουμε το φιλί δύο ανθρώπων, δηλώνοντας ότι αυτό είναι χυδαίο, αποτρόπαιο, εγκληματικό, προτιμώ να μην δείχνουμε καθόλου τη φωτογραφία. Διότι όταν θολώνεις, θολώνεις ένα έγκλημα, ένα μαχαίρι, κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο να δει κάποιος άνθρωπος, έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που το ραδιοτηλεοπτικό θέλει να θολώνουμε τις εικόνες, προτιμώ να μην τις δείχνουμε, διότι αισθάνομαι ότι είναι χυδαίο και είναι και πολύ απαξιωτικό για τους ανθρώπους που αγαπιούνται και φιλούνται. Αυτό. Να μιλήσω λίγο για την κυρία Παλάση που είναι. Ναι, γιατί ήταν συγκινητική πολύ. Βέβαια, την Μπέτι την ξέρω πολλά χρόνια. Πολύ γλυκό άνθρωπο. Εγώ πρέπει να σα πω ότι τη είχα πάρει συνέντευξη για το περιοδικό Downtown τότε, μόλις ήταν πολύ λίγα χρόνια μετά το εγκεφαλικό που είχε πάθει και μου έλεγε ότι παρόλο που είναι εξαιρετική ηθοποιός και τη είχαν κάνει πάρα πολλές προτάσεις για να παίξει στο θέατρο, επειδή τον πρώτο χρόνο είχε
ένα πρόβλημα, ας πούμε, στην ομιλία που της έχει αφήσει, το οποίο το έχει ξεπεράσει, έχει κάνει λογοθεραπεία και είδαμε ότι είναι καταπληκτικά τώρα, είναι μια χαρά. Δεν είχε απορρίψει θεατρική παράσταση, γιατί έλεγε μην τυχόν και κρεμάσω τον συνάδελφο. Ναι. Μην κρεμάσω τον συνάδελφο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τόσο. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε κάνει ένα μονόλογο. Και βγήκε με αυτό πρώτη φορά στο θέατρο. Ναι, δηλαδή. Μετά από το εγκεφαλικό που είχε. Πάντως ένας άνθρωπος το είπε και η ίδια στη συνέντευξη και φαίνεται είναι όπως ήταν ο ρόλος της στη Λοξάνδρα. Θέλει να δίνει, να προσφέρει, να. Ναι. Είναι δοτική. Πολύ δοτική. Ναι, γενναιόδορη. Λοιπόν, να μιλήσουμε και για το Φόνσεξ, γιατί εμείς το κάναμε λαϊκό δικαστήριο σήμερα στο Μέρι-Μέρι. Ναι, πόσες έχουν κάνει. Παιδιά, το 60% μόνο των κοριτσιών που ρωτήσαμε πόσες από εσάς έχουν κάνει phone sex. Να ντρέπονται, μωρέ. Εσύ μαρέσει. Πάλι που το παραδέχονται. Που ανώνυμα ψηφίζουν. Έλατε, είναι και αυτό. Γιατί να ντρέπονται. Δηλαδή πιστεύω ότι πάντα σε μια σχέση κάποιος θα έχει πάει μακριά για ένα διάστημα. Εσύ πρόβατο. Εσύ πρόβατο. Που έχεις χάσει την παρέα σου και είσαι μακριά. Τώρα ειδικά. Λοιπόν, να την κονίτσα μου. Για έλατε προς τα εδώ, γιατί θέλω να σας μιλήσω για μια γεροντοκόρη που βρήκε τη χαρά. Έλα! Ναι, είστε έτοιμοι για συγκροτήτες. Α, τι ωραίο, σήμερα και χαρές. Ναι. Λοιπόν, ποια διάσημη κυρία της Showbiz παντρεύεται για πρώτη φορά στη ζωή της έναν άντρα 20 χρόνια μικρότερό της ύστερα από 5 μήνες σχέσης. Εγώ. Εσύ, Ναι. Τίποτα σήμερα χαλάσανε και τα πιστόνι, μπορεί. Λοιπόν, Φώτη μου, σου έχω πρώτη και καλύτερη τη Σαρλίζ Θίρον. Η οποία θυμάσαι ότι φορούσε το μονόπετρο. Το λέω και καλά. Χαριτωμένο. Λοιπόν, θυμάσαι που κυκλοφορούσε με το μονόπετρο που λέγανε ότι τη είχε δώσει ο Σον Πεν, αλλά. Τι έγινε μετά. Δεν ξέρω. Την άφησε. Την άφησε. Μπράβο. Μήπως τώρα βρήκε τη χαρά. Δεν ξέρεις. Σου έχω μετά την Ναόμι Κάμερον. Όπως ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι, δεν την έχει πάρει αυτή τη γυναίκα. Ωραίο. Τι να την κάνει. Όχι, όχι, από μακριά όλοι. Εννοείται ότι την έχει παντρευτεί. Ναι, μιλάω για γάμο, έτσι ξεκάθαρα. Λοιπόν, μήπως τώρα κάποιος το πήρε απόφαση, είπα να κάνω την καρδιά μου πέτρα. Δεν πειράζει, ας το δοκιμάσουμε, μπορεί κάτι να γίνει. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Που δεν τη θέλουν για γάμο την κοπέλα, δηλαδή τη γαζέλα, τη γάμο. Γιατί είναι ήρεμο κορίτσι, ξέρεις, πολύ ήρεμο. Είναι τόσο ήρεμο που βαριούνται. Τι να την κάνεις μες στο σπίτι. Δεν θα στα αφήσει όρθια τίποτα. Καλέ, σου πιάνει εκεί τα πάνω τα ψηλά-ψηλά. Είναι ψηλή κοπέλα. Ναι, θα καθαρίζει τα ψηλά. Λοιπόν, σου έχω και μια άλλη που δεν θα καθαρίζει τα ψηλά. Θα καθαρίζει τα χαμηλά. Λοιπόν, η Κάιλι, η γλυκούλα μας. Η Κάιλι, όπως τα λέγαμε και προχτές, καημένη το έχει προσπαθήσει κι αυτή. Ολιβιέ Μαρτίνες, Μαρτιγάτρες από εδώ, από εκεί, από παραπέρα. Έχει πάει σε όλες τις Ηπείρους. Δεν τις έχει κάτσει. Μήπως τώρα, μήπως. Και τελευταία σου έχω τη Winona Ryder. Και γεροντοκόρη και κλεφτρώνει. Κλεφτρώνει, ναι. Ναι, το θυμάσαι. Εντάξει, ρε παιδιά, πέρασε ο καιρός. Εντάξει, τώρα κάτι ήθελα να πω. 20 χρόνια πριν έκλεψε, μην την έχουμε στιγματισμένη. Δεν ξέρω. Ξέρω, πολύ κατάστημα, δεν θυμάμαι. Ναι, ήθελα λοιπόν να πω, μήπως τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά και κάποιος άνθρωπος δεν δίνει σημασία σε αυτά τα κουτσομπολιά, τα παλιά, τα περασμένα και είπε θα το πάρω το κορίτσι αυτό. Μήπως. Δεν ξέρω. Και σε έχει ποινικό μητρό. Ακούστε να δείτε, εμένα Σαρλίζ δεν τη βάζω. Ναι, γιατί για το κόρη θα μείνει. Κάτι έχει κουβαλάει μια κατάρα η Σαρλίζ. Τόσο όμορφη κοπέλα όμως, Καταραμένη ομορφιά. Καταραμένη. Κατάρα. Λοιπόν, ή τη μαύρη γαζέλα βάζω ή την κοντή. Την Κάιλι. Την Κάιλι. Η Γουινόνα κοντή δεν είναι. Και, ναι, και η Γουινόνα δεν είναι. Σαν την Κάιλι ήταν μια τόσο κοντή. Η Κάιλι είναι 1,50. Η Κάιλι είναι 1,51. Νομίζω, ναι. Είναι πολύ μικρή. Ναι. Λοιπόν, η Κάμπελ όμως τις προάλλες της δεν λέγαμε κάτι για την Ναόμι Κάμπελ. Δεν λέγαμε ότι παντρεύτηκε. Αυτό λέγαμε πάλι. Λέγαμε κάτι ότι... Την είχαμε πάλι σε επιλογές και σας είχα πει πάλι ότι, είναι... ότι δεν την παίρνει άνθρωπος. Ναι. Άρα αποκλείεται να την έχουμε πάλι. Θα βάλω το 3, το Κάιλι. Το Κάιλι. Λατρεύω. Πάρα πολύ όλοι. Να είστε καλά, ναι. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε πολλά γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Καϊλάκι παντρεύεται με έναν ηθοποιό. Γνωρίστηκαν σε μία σειρά, μη χαϊδεύεις εσύ. Πρόβατο, μη θα πέβεις. Γνωρίστηκαν σε μία σειρά και ερωτεύτηκαν, ξέρεις, αυτό με την πρώτη ματιά που λένε. Είναι μαζί 5 μήνες, τις έκανε την πρώτη στα Χριστούγεννα, αυτά τα υπόλοιπα θα τα δείτε. Λοιπόν, σας έχω τον Shia LaBeouf. Έπρεπε να το πω με λίγη προφορά αυτό. Ο οποίος έκανε καινούριο καλλιτεχνικό project, κλείστηκε σε ένα σανσέρ. Έγιναν πολλά εκεί μέσα.
Θα τα δείτε και αυτά. Σας έχω τον ένα ντοκιμαντέρ που βγήκε, το θυμάστε, τον πρωταγωνιστή του Σπάρτακου τη σειρά. Ναι. Ο οποίος απεβίωσε από καρκίνο. Ναι. Λοιπόν, σε τι ηλικία? Νέος, πολύ νέος ήταν. Γύρισε ένα ντοκιμαντέρ. Όλη την περίοδο που έπασε και πάλευε με τα νοσοκομεία. Γύρισε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο τώρα θα βγει ολόκληρο. Μάλιστα. Είδαμε το πρώτο τρέιλερ. Η Kate Hudson έκανε μια δήλωση πάλι για τον μπαμπά της. Ναι. Η Kris Jenner γιουχαίστηκε σε ένα stage, σε μια σκηνή που παρουσίαζε τους Culture Club. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Είναι φανταστικό. Γιατί όμως την γιουχάρα? Δεν τη θέλουνε. Δεν τη θέλουνε, παιδί μου. Τι θα γίνει με όλες τις Jenner και όλες τις Kardashian εκεί πέρα. Ήταν μια συναυλία. Νομίζω αυτές τις αγαπούνε να τις μισούν. Έτσι. Ναι, είναι και λίγο αυτό. Πώς τα λες. Και εκεί θα έχασε τη μάχη με το δικαστήριο. Πάμε. Ο Shia LaBeouf είναι γνωστό ότι κάνει περίεργα project. Τον έχουμε δει με χαρτοσακούλες στο κεφάλι, χωρίς μπλούζα, αλλά με πολύ ραπάρισμα στο δρόμο, και τώρα κλείστηκε μέσα σε ένα σανσέρ για 24 ώρες μαζί με τους συνεργούς του, Νάστια Ρόγκο και Λουκ Τέρνερ. Οι κάμερες έγραφαν το οπτικό υλικό όταν άνοιγαν οι πόρτες και το ακουστικό χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια. Αλλά τι συνέβη εκεί μέσα? Κάποιος του έδειξε το μωριό του. Κάποιος τους κέρασε πίτσα. Αλλά η πιο επεισοδιακή στιγμή ήταν όταν ένας άλλος διαδραστικός καλλιτέχνης ζήτησε από τον ηθοποιό να του ρίξει μία μπουνιά στο πρόσωπο για να τον βοηθήσει να ολοκληρώσει το δικό του καλλιτεχνικό project. Μετά από πολλές προσπάθειες να τον πείσει να σηκώσει το χέρι του, ο Σάια του έριξε τελικά κάτι που ακούγεται περισσότερο σαν ελαφρύ χαστούκάκι. Είπαμε, τέχνη, αλλά μην πάμε πάλι φυλακή. Oh man, you want me to punch you in the face? Please. I don't want to punch you very hard. Okay, that's fine. Do it, don't be pussy. Alright, slap then at least. This is the man that gave himself two scars. I don't for the like doing film. It though, I'll do it to myself. Yeah, do it. I don't like doing it to you, dude. Cool. He's gonna enjoy it. Η Kylie Minogue παντρεύεται. Ναι, δεν είναι τρολιά. Το κορίτσι που έχει περάσει πολλά με τις προηγούμενες σχέσεις της θα γίνει επιτέλους νύφη. Ο Joshua Shass, με τον οποίο γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς Galavant, όπου η Kylie έκανε μια guest εμφάνιση, της έκανε την πρόταση τα Χριστούγεννα και μόλις την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκε και η αγγελία του γάμου τους. Η Kylie είναι 47 ετών, ο Joshua 27 και είναι μαζί μόλις 5 μήνες. Αχ, ο έρωτας. Like I... Πώς είναι να πασχίζεις να πιάσεις την καλή στη βιομηχανία του Hollywood, να τα καταφέρνεις, να πρωταγωνιστείς σε μία από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές και ξαφνικά να μαθαίνεις ότι πάσχεις από μία σπάνια μορφή καρκίνου? Ένα ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως σε όλη την πορεία του Άντι Βίτφιλντ, πρωταγωνιστή της σειράς Σπάρτακους, προς την κορυφή, αλλά και στο ταξίδι του προς το τέλος, κυκλοφορεί σε λίγο καιρό και το πρώτο τρέιλερ είναι όχι μόνο αποκαλυπτικό, αλλά και ιδιαίτερο συγκινητικό. This is huge. Terrifying. In my heart, I am convinced that this is all meant to be, and I'm open to the adventure of all of this. I feel fine and I look really well. Η Kate Hudson είναι γνωστό ότι δεν θέλει να έχει καμία επαφή με το βιολογικό της πατέρα Bill Hudson. Πέρυσι ο ίδιος ο Bill δήλωσε ότι τους αποκληρώνει. Και εκεί που νομίζαμε ότι αυτή η διαμάχη έχει τελειώσει, βγήκε η Kate σε ραδιοφωνική εκπομπή και έπηξε κι άλλο το μαχαίρι στην πληγή, λέγοντας ότι ήταν ευλογία να μην μεγαλώσει μαζί του και ας τον συγχωρεί για όλα όσα έκανε. I actually feel like it was a blessing and I have feel tons of, no matter what he goes through, I'm all forgiveness. Η Kris Jenner δεν είναι τόσο αγαπητή όσο θέλει να πιστεύει. Σε πρόσφατη μουσική βραδιά ραδιοφωνικού σταθμού στο Los Angeles, όπου εμφανίστηκαν live οι Culture Club, βγήκε χαροπή να τους παρουσιάσει στο κοινό. Το κοινό όμως όταν την είδε, κάπως δεν ένιωσε καλά. Και μη σας τα πολυλογώ, αντί για χειροκρότημα, ακούστηκε ένα μεγαλοπρεπέστατο γιουχάισμα. Kris Jenner! Good evening! From the moment I heard about Boy George back in the 80s, I was completely obsessed, not only with his music, but inspired by his amazing fashion and style. Η Κέσσα ξέσπασε σε λυγμούς μέσα στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Ο λόγος? Οι δικαστές αρνήθηκαν το αίτημά της να αποδεσμευτεί από τη δισκογραφική της εταιρεία, επειδή όπως η ίδια είχε ισχυριστεί, ο παραγωγός της Dr. Luke τη βίαζε σωματικά και ψυχολογικά για χρόνια και της έδινε παράνομες ουσίες για να την κρατάει κοντά του.
Τα στοιχεία που έχει προσκομίσει η ίδια και η δικηγόρη της δεν ήταν αρκετά για να στηρίξουν τις κατηγορίες της και το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο ίδιος ο Dr. Luke, ο οποίος δηλώνει αθώος, έχει δεχτεί να μην συνεργάζεται πλέον μαζί της, αλλά η ίδια δεν θέλει ούτε από την πόρτα της δισκογραφικής της να περάσει. Μάλιστα, δεν τίποτα, θέλει δεν τίποτα. Δεν παρακολουθήσατε, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Καλή το είδα και το γιουχάρισμα και όλα. Καλά, φανταστικό δεν ήταν. Ότι σου άρεσε το γιουχάρισμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, εντάξει, γιατί την γιουχάρα τόσο πολύ. Να σου πω κάτι, το γεγονός ότι μπορεί η ίδια να θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ αγαπητή δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή, αλλά τέτοιες εκφράσεις. Πολύ άσχημο. Λοιπόν, παιδιά μου, σας προετοιμάζω για το δεύτερο μέρος, το οποίο θα μάθουμε. Ποια είπε ότι η Ναταλία Γερμανού είναι μεγάλη γυναίκα και πρέπει πια να οριμάσει. Πια! Τέλειο! Έλα και τώρα πια! Ποια γνωστή κυρία της Σόουμπις χαρακτήρισε καημένο τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και ότι αυτό που έκανε ήταν μικρότητα και ξεπεσμός. Ποια! Ποια γνωστή δημοσιογράφος ετοιμάζεται να παντρευτεί και να γίνει μάνα από γνωστό πολιτικό. Ποια! Και θα είναι μαζί μας και η Σοφία Μπόσου που And he never leaves the disco alone. Arrogance, but not conceit, as an air. Η μαμά σου σε τάιζε μέλι, γι' αυτό σε έκανε τόσο γλυκό. Αχ, καμιά ως εγώ δεν σε θέλει, αν σε τάσιο θα πάθω κακό. Αν είναι ένα κολαστό, αν είναι ένα κολαστό, αν είναι ένα κολαστό, θέλω μόνο μαζί σου. Παιδιά, τα πιάνει ψηλά. Όχι, είχατε πιάσει 17 διαπαρτικούς. Γιατί υπάρχει ποικιλία. Είναι η χοροδία 17 Νοέμβρη. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ανέκδοτα της ημέρας. Όχι, απλώς την ακούσατε λίγο. Είπαν έκδοτο. Είπαν έκδοτο. Είπαν πιάσατε 17 διαφορετικούς τόνους και απάντηση της Μαρίας ήταν είναι η χοροδία 17 Νοέμβρη. Όχι, είμαστε τρομοκρατικοί. Ωραία, ωραία. Φυσικά, έχω πολύ χιούμορ. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η κοπελίτσα, είναι πολύ γνωστή ηθοποιός και είναι πάρα πολύ, πολύ καλή. Λοιπόν, που παιδιά. Πουλάει papakistar.gr, δεύτερος γύρος, παρακαλώ. Τι κρατάω, τι κρατάω. Εγώ. Μαρία χάνει 1-0, φίλη μου καλή. Οπότε, Μαράκη. Τώρα θα φέρω μη και θα απαντήσω και σωστά. Και θα κάνεις μια ισοπαλία. Έτσι σε θέλω, έλα. Όπα ρε Μαρία. Έλα, μη το πειράζεις. Εντάξει. Λοιπόν, θα μπορούσες να παίξεις και τζόκερ. Έτσι και ερχόταν ευφύ, να δεις προς τα σόφη σου. Λοιπόν, έλα, πες γρήγορα. Βίντα, τζίντρικα, στη φρούτη. Τι είναι, βρε Φώτη. Ίδρυκα θέλεις. Μας κολλήσει. Δεν φοράγε ζακέτα στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι, μωρέ Φώτη. Έλα, έλα, Μαρία μου, πραγματικά είναι όχι απλά ίδρυκα. Είναι απολαυστικό. Δεν το βλέπω και δεν το χορταίνω. Εργόκυρο, καταπληκτικό. Μέρι το έβαλε. Καλέ, είσαι καθόλου καλά. Λοιπόν, ένα όνομα θα σου πω γιατί τα υπόλοιπα θα τα βρει εσύ. Ναταλία Γερμανού. Την είπανε μεγάλη κοπέλα. Σε μεγάλη κοπέλα είναι. Δεν είναι και να τελειώνει το γυμνάσιο, να ανησυχούμε για τις Πανελλήνιες. Ναι, δεν είπανε μόνο αυτό. Τι? Δεν μπορώ να σας πω όλα τα υπόλοιπα και θα το βρεις αμέσως. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στην ερώτηση. Ποια είπε ότι η Ναταλία Γερμανού είναι μεγάλη γυναίκα. Αλλά δεν είπε μεγάλη κοπέλα, είπε μεγάλη γυναίκα. Μάλιστα. Μεγάλη γυναίκα και πρέπει επιτέλους να οριμάσει. Γιατί είναι ανώριμη η Ναταλία. Έτσι τη θεωρεί η κυρία συγκεκριμένη. Στο νούμερο 1, Μαρία μου, σου έχω τη Σάσα τη Σταμάτη που ξέρει. Ότι σε ό,τι αφορά στην επανασύνδεση της Ναταλίας και του Μάνου Ιωάννου είναι κατά κάθετη. Δεν τη θέλει. Μην τυχόν και τη πει ότι ο Μάνος που μεταξύ μας έχουν επανασυνδεθεί. Μην τυχόν τη πει ότι κάτι συμβαίνει. Έξαλλη γίνεται. Δεν το θέλει το Μάνο για την Ναταλία. Και καλά κάνει να σου πω. Γιατί και εσύ συμφωνείς, ε? Δεν την είδα πολύ ευτυχισμένη. Λες. Άρα κάτι ξέρουμε παραπάνω εμείς. Στο νούμερο 2 από την Ναταλία. Σου έχω τη Μαρία την Ιωαννίδου. Μαρία μου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Όταν κάποια στιγμή πριν από κάνα εξάμηνο είχαν ρωτήσει την Μαρία Ιωαννίδου για το Μάνο Ιωάννου, μόνο που δεν έκανε με τον Βεστιάδρα, δηλαδή. Λόγο, πάντα. Τι λόγο έχει. Η Μαρία Ιωαννίδου πάντα έχει λόγο για τη ζωή της Ναταλίας. Καλά, εννοείται. Καταρχήν μας έχει πει πόσες φορές ότι πρέπει επιτέλους να βρει έναν άντρα στην ηλικία της. Τώρα, και δεν θυμάστε που την άλλη φορά που είχαμε πει ότι είναι για τη διαφορά που έχουν και μας είχε πάρει και τηλέφωνο. Ναι, ότι είναι κοντά σε ηλικιακά. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή είναι και κοντά στην ηλικία, ξέρει πολύ καλά τι ταιριάζει στην Ναταλία. Ο σύντροφος της Μαρίας Ιωαννίδου. Τι ηλικία έχει, είναι κοντά με τη Μαρία Ιωαννίδου.
Κοίταξε τώρα, το θέμα της ηλικίας της κυρίας Ιωαννίδου είναι ένα μυστήριο, δεν μας το έχει πει ποτέ. Ναι, λίγο πιο μικρός δεν είναι. Νομίζω ότι είναι γύρω στα λίγο πιο μικρό. Ναι, λίγο. Ναι, έτσι όπως τον κόβω. Πόσο τον κόβεις τον σύντροφο? Λίγο κάτω από τα 60 πρέπει να τον κόβω. Έτσι όπως τον έχω δει οπτικά. Δηλαδή να είναι 57. Εκεί κάπου. Η Μαρία δεν θα είναι πάνω από 60, υποθέτω. Δεν ξέρω. Όχι, ναι, όχι λέτε. Ναι. Δεν ξέρω. Πρέπει, παιδιά, από εκεί πρέπει να δούμε τις ταινίες. Εκείνη που είναι με την τσίχλα στην ταράτσα. Να δούμε πότε είναι, να βάλουμε το μίνιμουμ. Να τη βάλουμε 17 χρονών. Α, την είχαμε πάρει ένα τηλέφωνο, την είχαμε πάρει και μας είχε πει με τόσο. Δεν είχε πει με τόσο. Τι λες τώρα. Για γκουγκλάρετε. Δεν υπάρχει να γκουγκλάρετε. Δεν υπάρχει, λέμε. Θα βάλουμε την ηλικία. Πότε βγήκε αυτή η ταινία και θα πούμε ότι ήταν 17 χρονών. Και θα βγάλουμε το μήνυμα. Σωστά. Μια Ελληνίδα στο χαρέμι λέγεται η ταινία. Ωραία, λοιπόν, πότε στο ήταν νούμερο 3. Μια Ελληνίδα στο χαρέμι. Που μου λέει papakistar.gr. Είναι πήγον. Σω, διαδώστε το. Σου έχω την Αλεξάνδρα Ριτζόλκα. Μήπως λοιπόν εκεί στα προκαλυπτικά ασχολήθηκαν με αυτό το περιβόητο δείπνο επανασύνδεση τη Ναταλία με τον Μάνο τον Ιωάννου. Και η Αλεξάνδρα που την ξέρει πάρα πολύ καλά από την εποχή τη Συμμάχου, τη λέει: Ακούνε τη Ναταλία μου. Όσο εδώ και μη παρέκει. Για σοβαρέψου. Μάλιστα. Και στο νούμερο 4 σου έχω τη Μαρία την Ηλιάκη. Η Μαρία, το Μάνο. Ούτε να τον δει. Καλή, τίποτα. Τι θυμάσαι τι είχε πει την άλλη τη φορά για το Μάνο που έλεγε. Δεν σου λέω για την Ναταλία. Με την προηγούμενη τη σχέση. Τι είχε πει. Πει ο Μάνο που και καλά στην ουσία την, ότι μα δημοσιοποιεί συνέχεια τι σχέσει του και δεν κρύβεται και καλά. Από αυτά η Μαρία Ηλιάκη που μα είπε ότι βγήκε στο τέτοιο και τη αγόρασε σόμπρακα ή του αγόρασε σόμπρακα. Τώρα η Μαρία Ηλιάκη που μα είπε ότι τη πείραζε που η άλλη κοινοποιούσε τι σχέσει τη και βγαίνει φωτογραφίε. Και στα ενδιάμεσα τη εβδομάδα, όχι μόνο κάθε. Μαρία, ναι, Μαρία, 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 λοιπόν, πάμε στις ερωτήσεις, παιδιά. Δεν έχω το παπώτες, έχω το χρεώτο. Ποια. Έλα, λέγε. Ποια. Να σου πω κάτι. Νομίζω το πιο πιθανό να είναι η Μαρία Ιωαννίδου. Και εγώ εκεί θα πηγαίνω. Και εσύ εκεί, το δύο. Έχω μεγάλη συζήτηση και γίνεται συζήτηση και γίνεται συζήτηση. Απλά απολαυστικό. Βγήκε σήμερα στο πρωινό του Αντένα, όπου ρε παιδί μου, δεν είναι ότι το λέει μόνο. Κάποια στιγμή τη λένε Μάνο Ιωάννου. Πώς ήταν εκείνη η κυρία στον Αρναούτογλου που τη λέγανε Πασόκ. Σαμαρά, σαμαρά, σαμαρά. Παιδιά, έτσι ακριβώς παθαίνει με τον Μάνο Ιωάννου, με το που ακούει το όνομα. Δηλαδή, αν μου λέγανε ότι έχει κάνει και έτσι, ότι και καλά βλέπει τον τόπο μπροστά τη, τον έξω από εδώ. Δεν τον θέλει. Καλέ, καθόλου θα το δει. Δεν νομίζω ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Αλλά έχω κι άλλο να σα πω, να πω κι άλλο γάμο. Παιδιά, σήμερα μου ευχάριστα έχω να σα πω. Είπε ο Δήμος ο Βυρίκιος, που εγώ δεν τον εμπιστεύομαι γενικότερα το Δήμο και έτσι με στόμφο το είπε, ότι η Ράνια η Τζίμα και ο Γαβριήλης Σακελαρίδης παντρεύονται, διότι η Ράνια η Τζίμα θα γίνει και μανούλα. Κάποτε είχαν πει ότι τα έχουν. Μετά ακούστηκε ότι αυτός έφυγε στο Λονδίνο και είχε μια άλλη σχέση. Το έχουν διαψεύσει αυτό πολύ καιρό. Ποιο είναι ο Γαβριήλης Σακελαρίδης, ο υπουργός? Εντάξει τώρα, δηλαδή έλεγα. Εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενο. Να ρωτήσω να επιβεβαιώσουν αυτό που δεν έχει γίνει. Αυτό είναι ο συγκεκριμένο. Βεβαίω ο συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάμε και παρακάτω. Τώρα έχω καινούργια ίντριγκα που αναδείξαμε εκεί στο Μέρι Μέρι. Ντέτι Κολεμά, διαβάσατε τι είπε στη Real για τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο? Όχι! Ο Δημήτρης ανακοίνωσε το πρόωρο τέλος μέσα από την εκπομπή του, του Spata Live. Και αναφέρθηκε στο ομοειδές προϊόν. Εγώ καταλαβαίνω ότι κατέβαινε καινούριο. Το πήρε αυτό η Ντέπη και πήρε το όπλο της. Μάλιστα. Έχω και emails που μου λένε την ηλικία ακριβώς. Σε παρακαλώ. Όχι, δεν μου το βλέπετε. Σε μένα, σε μένα. Κοντά. Παιδιά, καθόλου κοντά δεν πέσαμε. Ναι. Πιο πάνω ή πιο κάτω. Μετά. Δηλαδή έκανα, μέτρησα, υπολόγισα. Θα μας πάρει τηλέφωνο πάλι, Μαρία. Δεν πάμε να τις κάνουμε. Γιατί θα πάθουμε τηλέφωνο, θα μας πάρει, γιατί στις επέξουμε κανένα... Μπούζι. Τζακούζι. Πάμε, πάμε. Τι βόμβα είναι αυτή που πέταξε πρωί-πρωί ο Δήμος Βερίκιος? Παντρεύονται η Ράνια Τζίμα και ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα σας απασχολήσει ένας άλλος πολύκροτος γάμος σύντομα. Πολύκροτος? Από σχέση γνωστή που υφίσταται, που ξέρουμε ότι υπάρχει ή... Δηλαδή είναι γνωστό το ειδήλιο, έχει συζητηθεί ή θα μάθουμε κατευθείαν ένας πολιτικό δημοσιογραφικός γάμος, γιατί ο πολιτικός γίνεται μπαμπάς. Γίνεται μπαμπάς. Όταν στάπα εγώ. Ότι η δημοσιογράφος είναι αιγίος. Η Ξανθιά. Η Ξανθιά Εννοώ το Γαβρίλ, τον Σακελαρίδη. Α, η κυρία Τζίμα. Ναι. Πολύ ευχαριστώ.
Είναι έγκυος η Ράνια. Η Ναταλία Γερμανού, σε περίπτωση λέμε τώρα, που ήθελε να παντρευτεί το Μάνο Ιωάννου, θα ερχόταν αντιμέτωπη με την οργή της Μαρίας Ιωαννίδου. Μα να μην το χωνεύει καθόλου το Μάνο. Είδαμε πρόσφατα φωτογραφίες ότι συναντήθηκε ξανά με τον Μάνο Ιωάννου. Είχανε... και θα ήθελε για την Ναταλία τώρα ένα συντροφάκι καλό, έναν άντρα που να είναι... να τη νοιάζει κοντά στην ηλικία τη. Ο Μάνος που έδωσε μια συνέντευξή του δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επανασύνδεση με την Ναταλία. Ω Παναγία μου. Χριστός και Παναγία. Δεν σας άρεσε πολύ η Ναταλία. Ω Παναγία μου. Χριστός και Παναγία. Δεν σας άρεσε πολύ η Ναταλία. Καμία σχέση δεν έχουνε. Αξίζει για περισσότερα. Ο Μάνος είναι Μάνος. Είναι μεγάλη γυναίκα πια και η Ναταλία. Μεγάλη γυναίκα, συγγνώμη. Θέλω να πω ένας άνθρωπος που πια ας πούμε προχωράει προς την ωριμότητα και μπορεί να, νομίζω να μην κάνει πια τα λάθη του παρελθόντος. Ξέραμε ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Τζέννη Καρέζη ήταν φίλες. Αυτό που δεν ξέραμε ήταν αυτό που είπε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στον Ζαχό Χατζηφωτίου λίγο μετά την κηδεία της Τζέννης. Η Αλίκη με την Τζέννη ήταν φίλες. Αν όμως δεν πήγαιναν καλά οι δουλειές τους, σκοτώνονταν. Βέβαια η Αλίκη ερχόταν και στο σπίτι μας. Όσο ήμασταν παντρεμένοι με την Τζέννη, έκαναν παρέα και εκτιμούσε η μία την άλλη. Ξέρεις τι μου είπε στην κηδεία της η Αλίκη? Χάνω το ενδιαφέρον μου. Δεν έχω με ποιον να ανταγωνιστώ, είπε ο Ζάχος στο περιοδικό People. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανακοίνωσε μέσα από το Σπάτα Live το πρόωρο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα νούμερα τηλεθέασης με τα οποία μας τιμήσατε. Ήταν διαρκώς αυξανόμενα και θα το πω ότι ήταν διαρκώς επάνω από το ομοειδές προϊόν του ανταγωνισμού. Ωστόσο, δυστυχώς οι εποχές είναι έτσι και όπως μας εξηγήθηκε και το καταλαβαίνουμε, είναι τέτοιες και τόσο πιεστικές. Τι το θέλε. Βγήκε στη στήλη της Ντέπη Κολεμά, όπως είδαμε στο Μέρι-Μέρι, και τούτα έχωσε. Μετά ήρθε η μικρότητα, ο ξεπεσμός. Μία εκπομπή κόπεται. Άμα έχει τα χάλια της, τα κοπεί. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία. Και η λύπη και η απογοήτευση λογικές. Άμα ειδικά τον ανακοινώνεις από αέρος. Αλλά από εκεί, έως να φτάνεις, ρε καημένε Ουγγαρέζε, να λες. Και άλλη εκπομπή σε άλλο κανάλι κάνει χαμηλότερα νούμερα από εμάς. Αλλά δεν την κόψανε. Τι τροπή. Ποιος είναι ο άνθρωπος τη σήμερα ημέρα να εύχεται να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα? Η δήλωση του μήνα έρχεται από το μοντέλο Έλλη Παπαγγελή που είπε σε συνέντευξή της στο Έθνος. Στα 15 μου χρόνια απέρριψα τον κομμουνισμό γιατί διάβασα το κεφάλαιο του Κάρλ Μάρξ και είδα ότι ο άνθρωπος λέει βλακίες. Μπράβο σου που το κατάλαβες, Έλλη μου. Εγώ στο πανεπιστήμιο το διάβασα και ακόμα έχω κενά. Εντάξει. Αυτό με την Έλλη Παπαγγελή πρέπει να το σχολιάσουμε. Γιατί δεν μπορεί ρε παιδί μου να διαβάσει τα 15 της Μαρία το κεφάλαιο. Όχι, μπορεί. Εγώ σου λέω ότι μεταξεταστέως ήμουν. Τρία χρόνια το έπασα το μάτι, δεν κατάφερα να τον περάσω. Εντάξει, κουπέλα. Καλά, άλλο να τον μάθεις. Και άλλο να τον διαβάσεις. Έχω την πολιτική οικονομία, γιατί αυτό το μάθημα έπρεπε να κάνω. Δεν μπορείς. Διαβάζετε όλο το κεφάλαιο. Ναι, μωρέ Μαρία μου, δεν. Δεν είσαι και εσύ σαν τον αυτιά. Δεν έκανες παρέα με την Έλλη Αγγελούδη να την έχεις δίπλα να την αντιγράφεις. Έλατε. Ναι. Λοιπόν, μαράκι μου, λοιπόν. Μισό λεπτό να σας πω τι? Κάτι για την ηλικία. Ναι. Λοιπόν, μου στέλνουν ότι είναι γεννημένη το 1943. Πόσο καλέ. Άστο αυτό. Ταυτόχρονα μου στέλνουν ότι η ταινία που λέμε εμείς που είναι στην ταράτσα και μασάει την τσίχλα. Μάλιστα, mm-hmm. Μια Ελληνίδα στο χαρέμι. Μια Ελληνίδα στο χαρέμι το 71. Δεν μπορεί. Σε εκείνη την ταινία όμως, το πολύ να είναι 21, δεν είναι το παραπάνω. Πολύ. Είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ λες. Δηλαδή, και μπορεί και κάτω από 20 να είναι, άρα. Άρα, 71, πες το, μήπως 50. Δεν είναι το 43 και είναι το 53. Ναι. Άρα τώρα είναι 63. Εκεί σαν είναι κανονικό, μου ακούγεται. Αχ, βλέπω το φύλακα, ήρθα απ' έξω. Όχι, Παναγία μου. Απ' έξω η ίδια. Όχι, κυρία Ιωάννη, λοιπόν, πάμε, πάμε, γιατί έρχεται και η Σοφία από ναι, σε λίγο. Ναι, πάμε να χορέψουμε. Έτσι, μάλιστα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Σκέψης, είπαμε. Αχα. Οπότε, ο Νίκος Παρτσόλης, γιατί μας είναι πάρα πολύ... να χορέψει. Λοιπόν, σκέφτεται να χορέψει με τραγούδια που μιλάνε για τη σκέψη, είτε στον τίτλο, είτε σε στίχο, είτε γενικότερα. Πώς είναι το... Δεν με σκέφτεσαι, Βέρτης. Πώς πάει, δεν με σκέφτεσαι. Τουρ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 
αρχείο. Οπότε έχει μαζέψει ο Νίκος ο Παρτζόλης πάρα πολλά τέτοια τραγούδια. Σκεφτικά. Για τις... σκεφτικά. Και σας τα αφιερώνει σε εσάς. Βλέπω σκεφτικό και λυπημένο. Ακριβώς. Και στην Παπαγγελή. Σε όλους, παιδιά. Όποιους σκεφτόμαστε, όποιους έχουμε στη σκέψη μας, δεν έχουμε. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Τέλειο. Παγκόσμια ημέρα σκέψης, 22η ημέρα του Φεβρουαρίου, και τα σημερινά όπαλα αφιερώνονται σε αυτούς που σκέφτονται και κυρίως σε αυτούς που δεν μας σκέφτονται. Όπαλα λοιπόν με αγαπημένα τραγούδια που έχουν πολλή σκέψη στον τίτλο ή στον στίχο τους. Στην έκτη θέση το τραγούδι της «Απουσίας της σκέψης». Νίκος Βέρτης και «Δεν με σκέφτεσαι».
πριν η Έλληνα Παπαρίζου ακολουθεί στο δρόμο της solo καριέρας, εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2001 στο διαγωνισμό της Eurovision. Στην πέμπτη θέση λοιπόν το Die For You με το τραγούδι της Καθιστικής Σκέψης. Τέταρτη θέση, η σκέψη ταξιδεύει. Για την ακρίβεια, μετακινείται με αυτοκίνητο. Αντίπας και οδηγώ και σε σκέφτομαι. Οδηγώ και σε σκέφτομαι, κι είναι αυτό επικίνδυνο. Με τη σκέψη σε σένα, ναι, να ξεφύγω τον κίνδυνο. Στην τρίτη θέση, το τραγούδι της τεράστιας, κυριολεκτικά, λόγω του αφύσικου μεγέθους της στο βίντεο κλιπ, Άννα Σβήση. Το τραγούδι που συνδυάζει την συχνή σκέψη με την καλή διάθεση. Είμαι πολύ καλά, σε σκέφτομαι συχνά, σε αγαπώ πολύ, μ' αγάπη φιλική. Λίγο πριν την κορυφή της αντίστροφης μέτρησης, η Κέτη Γαρμπή με την Ιεροσυλία. Το τραγούδι του επαναπροσδιορισμού της σκέψης. Σκέψου ξανά. Κορυφή των τραγουδιών της σκέψης, το απόλυτο inception του σκεπτόμενου. Κατερίνα Στανίση και «Σκέφτομαι να πάψω να σε σκέφτομαι». Σκέφτομαι να πάψω, άλλο να σε σκέφτομαι, και δικαιολογίες πια να μην ανέχομαι για τον εαυτό. Ωραία τα κουτάκια, αλλά εξελίξεις πολλές. Παιδιά, το θέμα που λέγαμε στην αρχή για την Ανά Παλετσάκη, τους Pink Floyd και τη Franka Wright, ναι, έχει εξέλιξη. Είμαστε τώρα στη σελίδα της Lifeo, η οποία λέει ότι ο άνθρωπος που ήταν μαζί με την... Ο Αντωνέλο Ρούσο. Ο Αντωνέλο Ρούσο που δεν ήταν ο... Dave Gilmour. Έστειλε μηνύματα στην Ανά Παλετσάκη και της λέει πως τολμάς και δημοσιεύεις φωτογραφίες μου στην τηλεόραση χωρίς την έγκρισή μου. Και αυτά σβήνονται, λέει, από την προσωπική σελίδα της Ανάς Παλετσάκη. Έχει εξέλιξη, είναι και... Λέει ότι πρέπει να απολογηθεί πρώτα στην οικογένεια... Του Ράιτ. Όχι του Ράιτ. Α, του Ράιτ. Όχι του Ράιτ. Του Γκίλμορ. Μετά στη Φράνκα Ράιτ. Και στη γυναίκα του Γκίλμορ. Ήθελα να ξέρω τι έγινε πραγματικά, ναι, εκείνη τη στιγμή. Μπερδεύτηκε η γυναίκα. Ναι, ό,τι έγινε, γιατί προφανώς πήρε ένα μήνυμα. Και δεν συνεχίζει ο Ρούσο. Ότι είναι ο πρόεδρος of Pink Floyd Forever and Ever, κάτι είναι, κάποιο κλαμπ. Συνδέεται με τα γκρουπ στο Pink Floyd και προφανώς δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που είπε η Ανά Παλετσάκη. Περιμένουμε να μάθουμε. Ναι. Λοιπόν, Παναγία μου Χριστέ μου. Λοιπόν, τι θα δούμε, ένα σποτ. Α, ναι, πάμε να δούμε ένα σποτάκι που κάναμε, που πραγματικά είναι για πολύ καλό σκοπό και ελπίζουμε να έχει αποδοχή. Βρίσκεται εκεί από το 1902. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν δεχθεί τη φροντίδα του. Ίσως και κάποιος δικό σας. Η ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου Σωτηρία έχει τώρα την ανάγκη μας. Ενωνόμαστε όλοι για να βοηθήσουμε στην ανακαίνισή της. Προσφέρει και εσύ κάτι μικρό για το νοσοκομείο που προσφέρει κάτι τόσο μεγάλο. Στείλε στηρίζω στο 19059. Να το στηρίζετε, παιδιά μου. Είναι μια εκστρατεία η οποία έχει πολύ καλό σκοπό. Και να σας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί κανείς αυτό το νοσοκομείο, ούτε κανένα νοσοκομείο. Λοιπόν, πριν πάμε, να πω και κάτι που στέλνει και η Franka Wright. Α, τι, ναι. Να πω αυτό, γιατί στέλνει και η Franka Wright μήνυμα στην Ανά Παλετσάκη και λέει: Νανά, όσο και να σβήνεις ό,τι γράφω, θα γίνει χαμός. Το Ε δεν είχε, το Ε δεν είχε κανένα δικαίωμα να βγάλει βίντεο με τη φωτό μου με φόντο την κηδεία στο YouTube, να το δει όλος ο πλανήτης. Δεν σας έφτανε μόνο η Ελλάδα. Μάλιστα. Φαλιοκούβαρα. Έτσι, έτσι έχουμε γίνει. Λοιπόν, έτσι. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά Σοφία Βόσου εδώ πέρα. Θα έγινε εκεί χαμός. Yeah.
εδώ πέρα είμαστε κυρίες και κύριοι και δεν χάνουμε χρόνο. Να γιατί... υποδεχτούμε τη Σοφία Βόσου. Έτσι, μπράβο, έλα μέσα. Ανανεωμένη, αδύνατη μισή. Είναι σου, κορίτσι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάνεις δίαιτα για το γάμο? Όχι, δίαιτα έκανα εδώ και καιρό. Πριν. Πριν. Τώρα είναι όλα με τώρα προετοιμασίες κάνεις? Όχι καλέ, δεν κάνω τίποτα. Δεν προετοιμάζω εγώ, γιατί προετοίμασα και το γάμο. Σε ξέρουμε τι είσαι. Γι' αυτό εμείς το προετοιμάζουμε. Πάμε για τρία κομμάτια. Πρέπει να διαλέξουμε νηφικό, παιδιά. Πώς θα το πάμε το κορίτσι? Λοιπόν, θέλω ρε παιδί μου να είσαι ωραία, να είσαι φτιαγμένη και να μην κουραστείς. Οπότε εμείς εδώ. Τέσσερα νηφικά θα πάρουμε. Για να μπορέσεις να διαλέξεις. Έτσι. Γι' αυτό ήρθα, αγάπες μου. Αλλά θέλω, παιδιά, να ειδοποιήσει κάποιος τον γαμπρό να μην βλέπει τώρα. Γιατί δεν πρέπει ο γαμπρός να δει τον ηφικό. Σιγά τώρα. Του πες να δει την εκπομπή. Δεν θα τα τη δει. Να τα δει όλα. Γιατί το έχω περιμένει. Λοιπόν, τώρα δεν κάνει. Να παρακαλώ πάρα πολύ να περάσουμε το νούμερο ένα. Νηφικό νούμερο ένα, παρακαλώ πάρα πολύ. Πού είναι καλέ. Ναι. Οι οποίοι, παιδιά, θέλω να πω ότι είναι συνεργάτες μας, οι οποίες έχουν βάλει τα νηφικά. Και το πρόβατο της εκπομπής μας κάνει το. Και το πρόβατο της εκπομπής. Θέλω και το πρόβατο μαζί όμως. Το πρόβατο θα έρθει στο γάμο παρανυφάκι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το πρώτο νηφικό, το οποίο το βλέπω αρκετά κλασικό. Ναι. Με ένα τούλι. Εσύ είπες ότι το τούλι θέλεις να έχει πολλά μέτρα. Σου αρέσει αυτό, είναι. Μπορούμε να το μακρύνουμε. Ναι, είναι. Αλλά δεν σε ξετρελαίνει. Είναι λίγο, δεν είναι. Το δεν είναι σοφία. Λίγο ρόκ, εγώ. Πολύ τώρα. Για κάνε μια στροφή να σε δούμε. Να κοίτα πίσω, έχει ένα ωραίο κορσά. Είναι πολύ όμορφο. Ωραίο νηφικό είναι. Αλλά δεν θα το διάλεγε. Εμένα όμως θα μ' άρεσε να σε δω και με κάτι διαφορετικό έτσι. Ό,τι μου πει. Στα ελληνικά. Στο γάμο σου με τίποτα. Το γούστο σου μ' αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εσύ αλλά... θα διαλέξεις το γάμο σου. Γιατί σε είδα που θες να το κάνεις όπως γουστάρεις. Θα το κάνεις όπως γουστάρεις. Έχουμε κι άλλο. Πάει στο νούμερο ένα, παρακαλώ. Έτσι, για να πούμε το επόμενο νηφικό. Η αγαπημένη μας συνεργάτητα Κατερίνα. Τώρα και δοκιμάζει νηφικά. Κατερίνα μαζί με το πρόβατο μαζί. Ναι, αυτό είναι. Επίσης κλασικό το λες. Ναι, το λες κλασικό, αλλά κοίταξε να δεις, εδώ έχουμε μια, έχουμε μια λίγο σαν παρθενική μορφή. Δεν μου πάει. Δεν σου πάει παρθενική μορφή. Είναι πολύ παρθενικό αυτό. Δεν μου πήγαινε ποτέ. Αλλά κοίταξε, έχει μπούστο το οποίο θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, μπούστο μπορούμε να βρούμε και να κάνουμε πολλά μπούστα. Ναι. Και ευχαριστούμε, Κατερίνα, μπούστο. Ναι. Για να δω το τρίτο. Διορθώστε το 4 που το πήρες βάρνα το πρόβατο. Κάποιος πρέπει να οδηγεί και το... Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι είναι συνεργάτη. Ψυχίδου, δεν μπορώ. Ψυχίδου ήρθε και έβαλε νηφικό. Φωτεινή, να σου πω, μου φαίνεται λίγο... Ναι, σου πάει αυτό, κράτα το. Για κάτω, Ψυχίδου. Αν δεν το βάλεις εσύ... Να σε δω που πας, εδώ, στο κόκκινο κάτσε. Αν δεν το βάλει Σοφία, το βάλει Ψυχίδου με τον Κουριανά. Κοίταξε, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Νομίζω ότι είναι ωραίο, ωραίο είναι και το χρώμα μου αρέσει. Ναι, είναι ωραίο. Σπάει και το, σπάει το λευκό. Είναι ωραίο, έχει μια, ένα κλάσ πολύ. Θα... Σου πάει αυτό το στυλ. Τούλι δεν θα βάλουμε στο κεφάλι, σε αυτή την περίπτωση. Θα δούμε, μπορεί να του βάλουμε ένα τούλι. Ένα χρυσό, ναι, ένα χρυσό μαντήλι κάτι. Ευχαριστούμε, Φωτεινή, περάστε στο τρία. Περάστε στο τέτοιο. Για να δούμε και ποια συνεργάτη. Ω, η Μαρία Ένεσλι έχει βάλει. Γεια σου, Μαρία. Ωραίο και αυτό της Μαρίας. Πολύ ωραίο είναι και αυτό. Αλλά και αυτό δεν είναι τόσο, νομίζω. Είς αρέσει. Παιδιά, βγάλτε τις φωτογραφία για να τις έχουμε πάνω να τις καδράρουμε. Λίγο που θέλεις να... Του λείπει κάτι, ε. Ναι. Say yes to the dress. Ωραίο είναι. Τη πάει της Μαρίας, κορίτσια μου. Μαρίας πολύ. Και στα δικά σας να σας ευχηθώ. Και τα παρανυφάκια θα την κρατάνε. Για γύρνα λίγο στο πλάι από εδώ. Ωραίο είναι. Από εκεί, έλα. Κοίταξε, το κρατάει το παρανυφάκι εδώ. Ναι, ωραία δεν είναι. Να ευχαριστήσουμε την Όλγα Καραβερβέρη που είναι δικά της τα νηφικά και είναι πάρα πολύ καλά. Κάνει συγκλονιστικά νηφικά. Και νομίζω, Σοφάκι μου, σε ποιο νούμερο είσαι περισσότερο? Τις προβληματίζομαι. Αλήθεια? Γιατί νόμιζα ότι πιο πολύ από όλα τη Φωτεινή σου τέριαξε. Ναι, και τη Φωτεινή. Τώρα που τα βλέπω όλα. Είναι ωραία. Και τη Μαρία Σένες μου αρέσει πολύ. Ναι, αυτό απλά έχει εδώ το ζωνάκι. Και έχω εγώ τον μπούστο. Και ό,τι βάλω ζωνάκι εκεί πάνω από τον μπούστο θα είναι πολύ. Λοιπόν, από όλα τώρα τα. Αυτό, εκείνο. Το πρώτο. Το πρώτο. Το ένα. Το ένα. Ωραία. Η Κατερίνα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο.
Υπέροχα. Μπορείτε να μας αφήσετε τον ηθικό απ' έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σου πω. Μείνετε. Αμένετε εκεί. Γιατί εμείς θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Έτσι, είναι έκπληξη για τη Σοφία και θα χαρώ πάρα πολύ να κάτσουμε στην Ακρούλα να το δούμε παρέα. Να κάτσουμε, μάλλον, έτσι. Και θέλω να μας πεις και εσύ τις εντυπώσεις σου μετά από αυτό το βίντεο. Αμέ, βεβαίως. Όταν αποφάσισα να κάνω πρώτη σιγά μου, δεν είχαμε συζητήσει πριν. Δεν υπήρχε καμία συζήτηση. Είμαι λίγο παραδοσιακός τύπος. Εντάξει, θέλω να είναι όλο όπως πρέπει να είμαι. Εγώ συνήθως πήγαινα τις Παρασκευές στη Σφίγγα. Αυτή την εβδομάδα αποφάσισα να πάω Σάββατο, γιατί ήταν ξημερώματα του Αγίου Βαλεντίνου, για να είμαι εκεί. Όταν ήρθε η ώρα να ανέβει στη σκηνή, ανέβηκε και έκατσε στο πιάνο για να ξεκινήσει το τραγούδι. Και τότε της είπα που υπάρχει κάτι μέσα στα λουλούδια. Κάθε προσευχή, κάνω ευχή. Είχα πάρα πολύ άγχος, αλλά δεν ξέρω γιατί μέσα μου ένιωθα που θα άκουσω το ναι. Μετά λύγησα, εντάξει, μετά άρχισα να τρέχουν τα δάκρυα, εντάξει, ήταν κάτι απίστευτο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δεν την ήξερα προσωπικά, γνωριστήκαμε εκεί. Απλά ήθελα να δώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου να καταλάβω ποια μου αρέσει περισσότερα, η Βόσου ή η Σοφία. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να την πληγώσω, γιατί άλλο να αγαπάς έναν άνθρωπο και άλλο να αγαπάς έναν καλλιτέχνη, έτσι. Εκεί που κατάλαβα που εντάξει, είμαι φουλ ερωτευμένος με τη Σοφία, έκανε το πρώτο βήμα, την πήρα τηλέφωνο, βγήκαμε για ποτό. Και έτσι ξεδιπλώθηκε όλο. Σ' αγαπώ. Είναι πάρα πολύ ζωντανή σχέση. Ας πούμε προχτές, ας πούμε. Εγώ δεν κοιμάμαι, δεν είμαι πολύ του ύπνου. Ξύπνησα νωρίς, εντάξει. Πήγα έκατσα στο σαλόνι. Σηκώνεται με νεύρο, εντάξει. Θες βαλιριάνα, θα σου δώσω βαλιριάνα, δεν γίνεται όλο αυτό. Εντάξει, όλο αυτό πέρασε μέσα σε δύο λεπτά, εντάξει. Όλη μέρα είναι μέσα στο μυαλό μου. Όλο αυτό δεν έχω ξαναζήσει. Είναι απίστευτο. Η καρδιά μου τρελάθηκε και βαράει σαν ξεκούρδιστη πάντα. Ένα τραγούδι δικό της που της αφιερώνω είναι αυτό που έχει γράψει, είναι «Να κοιμηθούμε αγκαλιά». Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας. Και... Αυτό που αγάπησα στη Σοφία. Είναι η τρέλα της, η ζωντάνια, είναι η ψυχή της που είναι απίστευτη. Είναι πολύ δοτικός άνθρωπος. Έχει αλλάξει όλη η ζωή μου. Ανασένω, χαμογελάω, σαν χαζός στους δρόμους, δηλαδή, με βλέπει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Βρήκα το κατάλληλο άτομο για να συνεχίσω τη ζωή μου. Αν θα ήξερα ποια είναι πραγματικά η Σοφία, από την πρώτη μέρα θα της έκανα πρώτη μέρα πρώτη συγκάμου, για να μην τη χάσω. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Για μένα είναι το α και το ω, δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι η Σοφία είναι το άλλο μου μισό. Αυτό που έψαχνα μια ζωή. Ξέρω πια που αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα της ζωής μου. Δεν φαντάζομαι τη ζωή μου χωρίς τη Σοφία. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Τι λες τώρα, ότι ένας άνθρωπος βγαίνει δημόσια και εκφράζεται τόσο γλυκά και τόσο ανοιχτά για σένα. Δηλαδή, μπράβο σου κούκλα μου, μπράβο έχω σου. Έχω συγκινηθεί, Σοφία, γιατί ναι. Σπάνια ένας άνθρωπος να ανοίγεται έτσι. Είναι πολύ σπάνιο και μάλιστα για τους άντρες που είναι έτσι πάντα κουμπωμένοι και πάντα κλειστοί και πάντα αυτό είναι...
Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, και ξέρεις μας μίλησε και άνοιξε την καρδιά. Ένας όρημος άνδρας, έτσι, να λέει τέτοια λόγια, φαίνεται. Το ότι είναι στον δρόμο και πετάει από τη χαρά καλέ, του. Ναι, και δεν είναι δεν ένα παιδάκι που τίποτα. Το λέει. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι, είναι απίστευτο το πράγμα. Είμαστε και δυο έτσι, παιδιά, και εγώ πετάω από τη χαρά. Πώς σου φαίνεται αυτό που σου έσκασε ξαφνικά στη ζωή σου? Δώρο από το Θεό, τι να πω. Άμα σας πω ότι έσκασε ακριβώς σε μια στιγμή της ζωής μου που το ζήτησα. Κάποια στιγμή μιλούσα με τον πνευματικό μου και του λέω, που δεν το είχα πει ποτέ αυτό, στο τηλέφωνο. Του λέω να σου πω κάτι, παππούλη μου, του λέω, νεκταράκος μου. Θέλω έναν άνθρωπο, να μου στείλει ο Θεός έναν άνθρωπο που να αγαπηθούμε και να μην έχουμε προβλήματα, ρε παιδί μου. Τσακ, έτσι. Και δεν περάσαν 20 μέρες και έσκασε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς έγινε, ρε Σοφία, γιατί έγινε πολύ ευνηδιαστικά. Γιατί είπε και, ο ίδιος Ερνέστος ότι ήθελα να δω μέσα μου αν αυτό που αγαπάω είναι η, η εικόνα που βλέπω ή είναι πραγματική η Σοφία. Γιατί και αυτός ρίσκαρε, δεν ήξερε ποιον άνθρωπο θα συναντήσει. Άρα συνάντησε έναν άνθρωπο που του δόθηκε και εκείνος. Και εσύ δηλαδή πρέπει να αμέσως να έδωσες. Εμένα έδωσες... μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά, ο Ερνέστος. Ερχόταν στο μαγαζί από και από κάτω που τον έβλεπε. Πάρα εσύ. Πολύ, ναι. Είναι φίλος του Στέφανου του Κόκαλη. Και να του λέω, παιδί μου, τι είναι αυτός ο Ερνέστος. Είναι μια χαρά, μου λέει. Είναι πολύ ωραίος άντρας, έτσι παραδοσιακός. Αλλά ο Ερνέστος ήταν πάντα σοβαρός. Δεν μου φέρνε τσανθοδές, δεν μου φέρνε δώρα πάντα, αλλά σοβαρός. Κύριος, και να λέω στην κολλητή μου, στην Ελεονόρα. Με βλέπεις αφίλη. Όρ της λέω, με θαυμάζει σαν τραγουδίστρια, δεν αυτό. Κάποια στιγμή πάω στο, ήταν πάνω στο καμαρίνι και είχε έρθει και ήταν πολύ όμορφος. Μόρι της λέω, θα κατέβω κάτω, θα του δώσω δυο μπάτσες και θα το βουτήξω να του δώσω ένα γλωσσόφυλλο. Ναι, κατά τα άλλα κατέβαινα κι εγώ. Ευχαριστώ, Ερνέστο. Όχι, μην με ευχαριστήσει για τίποτα. Γιατί... Ευτυχώς. Πόσο καιρό ήταν αυτό που δεν ήξερε τι γίνεται? Καλά, από τον Νοέμβρη. Υπήρχε αυτό το. Κάθε εβδομάδα με λουλούδια, κάθε εβδομάδα με σοκολατάκια, με κοσμήματα, με πράγμα. Να ντρέπομαι, χάρη σε δύσκολη θέση. Δεν τα μπορώ εγώ και πολύ αυτά. Δεν έχω μάθει έτσι. Δηλαδή, δεν είμαι του ξέρει να δω το κόσμημα και αυτό. Δεν, εγώ θέλω τον άντρα μου πιο εδώ και δεν πάνε ενδιαφέρει και τι είναι και τι δουλειά κάνετε. Και... αλλά δεν τον έβλεπα να είναι. Λέω, μου θαυμάζει, με θαυμάζει σαν Σοφία, του αρέσει φωνή, αυτά τα έχω συνέχεια. Ναι, μέχρι εκεί. Και ξαφνικά ήρθε η Παρασκευή, ναι, αλλά έλεγα όμως, μίληξαμε από το Messenger. Είχα γράψει Ερνέστος μου που μου είχε δώσει το τηλέφωνο του. Βγαίνουμε λοιπόν. Α, ναι. Στο κινητό σου είχες περάσει Ερνέστος μου χωρίς να έχει χωρίς να έχει γίνει κάτι. Ναι, Ερνέστος μου, έτσι. Μου. Και ξαφνικά, ναι, πάμε σε ένα μπαράκι, η Νόρα και ένας φίλος του και καθόμαστε και κάνει, ψυχή μου, έκανε να μου δώσει ένα αυτό να φάω λίγο κοτοπουλάκι. Του λέει η Ελενόρα πολύ αυστηρά, δεν το τρώει το κοτόπουλο, δεν το μπορεί, γυρνάω, ότι κοίτα θα το φάω. Τους λέω, μένα αυτόν Ερνέστο το κοτόπουλο. Έφαγες και το κοτόπουλο. Το έφαγα, αγάπη μου, και το κοτόπουλο. Δεν κοιτάει ο κακομής από εκεί, άρχισε και να θάρεψε λίγο, μην πέσεις. Άστο, θα σε κάσω. Ναι, με παίρνει εδώ, κάνει έτσι αγκαλιά. Κάθομαι κι εγώ λοιπόν. Ναι. Είναι από εκείνο το βράδυ φωτογραφία σας αυτή? Όχι, αυτή είναι προχθεσινή. Βγάλαμε άλλη φωτογραφία όμως. Τη γκοτσάρω εγώ αμέσως με την αγάπη μου. Παίρνει και δεύτερο θάρρος ο Ερνέστος. Με το κοτόπουλο μετά τι έγινε? Σταματήστε το... με το κοτόπουλο, μάθουμε την ερωτική ιστορία. Με το κοτόπουλο τι? Ότι το κούρνια... Όχι, κούρνιασε εσύ. Κούρνιασε μια τόπουλα. Ναι, εκεί, μετά. Και του λέω, πάρε με τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Με παίρνει τηλέφωνο, βλέπει Ερνέστος μου. Α, για να το δει. Και λέω, μία, δύο, τρεις, μπας και ξεκουβαληθεί. Μπας και ξυπνήσει. Ναι. Γιατί είχε τρακ. Άρχισε και ξεδιπλωνόταν ο Ερνέστος, είμαι ευτυχισμένος να λέει, έπαιρνε και τα ουισκάκια, τα έπαιρνα κι εγώ. Κάποια στιγμή τελειώνουμε. Βγαίνουμε έξω από το μαγαζί, είχε την ανθοδέσμη που θα μου την έφερε στο μαγαζί, αλλά παιδε, δεν θα μείνει ποτέ χωρίς λουλούδια, μου λέει. Λέω, Νατά, μάθα. Καληνύχτα, Ερνέστο μου, μάτς, μουτς. Τι μάτς? Μάγουλο. Κάνει μία έτσι, ο Ερνέστος μου κάνει ένα έτσι, κεφάλι. Μου δίνει ένα φιλί στο στόμα, πεταχτό. Μπαίνω στα μάξι, δεν θέλετε να ξέρετε. Λέω, τσελό, μωρή το είδε, τη λέω. Ήταν φιλί στο στόμα. Δεν ήταν ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Όχι, μου λέει στο στόμα. Άρα τη λέω, δεν με βλέπει. Με θέλει. Με θέλει. Μου λέει, θέλω να έρθω στο σπίτι να σου μιλήσω. Και έρχεται σπίτι, μου εξομολογεί. Εκείνο το βράδυ. Όχι. Άλλη μέρα. Μετά από 2-3 μέρες. Έρχεται σπίτι, κάθεται τον καναπέ, του κάνω και τον καφέ. Αχ, μηχανία. Ναι, είμαι ερωτευμένος. Μου λέει, είμαι έτσι, έτσι. Πες το, Χριστιανέ μου, του λέω, το σε πες το,
αγάπη μου, του λέω. Η κακομοίρα να έρχεται να τον βλέπω και να μην μπορώ. Τι πράγμα και αυτό. Πάρα, δηλαδή, έχω συγκλονιστεί καταρχήν και με την ειλικρίνειά σου και με το πόσο ανοιχτός άνθρωπος είσαι. Που μοιραζόμαστε αυτή τη στιγμή μια συγκίνηση πολύ μεγάλη. Μα δεν γίνεται να μην τη μοιραστείς τη χαρά σου. Γιατί να μην τη μοιραστείς. Δηλαδή, να κρατήσω τι, να πω τι, δηλαδή, να μην κρύψω εκείνο και να κρυφτώ. Μα βγήκε και έτσι όπως βγήκε από το κάποιο φίλο σας το κατέγραψε με το κινητό την πρόταση γάμου, κάτι τέτοιο. Καλέ, ναι, γιατί είχαμε μαζευτεί όλοι. Ήταν και άλλες και φίλοι στο μαγαζί και του Στέφανου, φίλοι και από όλα. Και ξαφνικά. Συγγνώμη, από την πρόταση γάμου. Ναι. Μάλλον από την, από τη μέρα που ήρθε σπίτι και σου είπε ότι είναι ερωτευμένος. Μέχρι την πρόταση γάμου, πόσο χρόνο. Τίποτα, καλέ, μια εβδομάδα. Α, είσαι και έγραφε αυτό εν τω μεταξύ στο Ερνέστο μου. Έγραφε στο Facebook 9 μέρες. 8 μέρες. Εγώ δεν κατάλαβα. Γιατί μετράει ανάποδα. Μέτραγε του Αγίου Βαλεντίνου. Λέω εντάξει, μου λέει είναι για του Αγίου Βαλεντίνου. Λέω του Αγίου Βαλεντίνου. Χαίρετε που έρχεται. Πρώτη φορά θα τη γιορτάσουμε μαζί κτλ. Έρχεται λοιπόν στο μαγαζί, κούκλος, μου λέει μου φέρνει και το δώρο μου. Καλά, συγγνώμη. Αυτός είναι πολύ τσαμπουκάς ο άντρας. Αυτό. Γιατί δεν παίρνεις τέτοιο ρίσκο. Ναι. Να πας μπροστά σε κόσμο, σε μια σχέση τόσο σύντομη να ζητήσεις γάμο. Δηλαδή, μπορεί να πας τέτοια χιλόπιτα. Είναι σερμικό, παιδί μου. Είναι αρσενικό. Ναι, είναι παλιός. Τέρμα, με αλφα κεφαλαίο. Αυτό το πράγμα πρέπει δεν να παίρνουμε απ' έξω. Από πού? Αρμενία, σας έχω ετοιμάζω το παπούλμαν, ελάτε οι επάντερφοι, θα ετοιμάσουμε πούλμαν, ανοίξω επιχείρηση. Ναι, ναι. Επιχείρηση, να, αγάπη και να φτιάξεις και ένα μεγάλο ταψί μαντί, ναι. Να φάμε όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι ωραία, είναι απίστευτο αυτό. Ο Ερνέστος έχει χρόνια στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Έχει 17 χρόνια. Η κόρη σου πώς αντέδρασε σε όλο αυτό? Τον αγαπάει πάρα πολύ τον Ερνέστο. Πάρα πολύ. Της άρεσε πάντα γιατί έτσι τη το είπα αυτό και είδε και τη φωνή. Μα και είδε και πόσο ευτυχισμένη. Μετά την είχε κοινός. Πάει και σε ένα live της κόρης μου να τη δει πριν γίνουν όλα αυτά. Και τα λοιπά. Πάντα τη έστελνε. Είχε πάει να δει live της κόρης σου πριν. Πριν, πολύ, πολύ πριν. Σημαντικό. Ναι. Την πάντα τη στήριζε σε ό,τι σε αναρτήσεις της και τα λοιπά. Πάντα. Και, και εκείνος νομίζω ένα μια παιδί. Κόρη, ναι. Α, κοντά σε ηλικία. Ή όχι, είναι μικρότερη. Που ζει εδώ στην Ελλάδα. Όχι, είναι στην Αρμενία. Αχ, πέρα εδώ θες να φτάσεις, νομίζω. Μια χαρά. Έχεις πάει ποτέ Αρμενία? Δεν έχω πάει και θέλω να πάω. Είδα έτσι τι πράγματα. Τι κανονίζετε? Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω γιατί δουλεύει και αυτός πάρα πολύ και εντάξει, είναι οι δουλειές μας. Αλλά θα πάρουμε μια αδειούλα, θα την πάρουμε, θα φύγουμε. Και μου λες, θα μείνετε μαζί από τώρα? Γιατί, μου, τι, από τι πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή. Όχι, πολύ... λέω. Πώς το οργανώνετε, δηλαδή. Ναι, γιατί μείνετε... ο καθένας έχει το νοικοκυριό του. Ότι δεν οργανώνουμε τίποτα, δηλαδή. Έχει φέρει κάποια πραγματάκια πολύ λίγα σπίτι. Καλό είναι να φέρει τα περισσότερα. Ναι. Μήπως ναι, σας βολεύει. Τις ντουλάπες τις άδειασες εσύ, ντουλάπα. Γιατί και το Feng Shui αυτό λέει, άμα θες να μπεις άντρα στο σπίτι, κάνε χώρο στην ντουλάπα. Καλέ, έχω. Δεν το ξέρεις. Έλα, κάνε χώρο στην ντουλάπα. Κάντε χώρο στην ντουλάπα. Ναι, γιατί θα έρθει ο άνθρωπος, τι θα βάλει. Πού θα βάλει τα πραγματάκια. Κάνε συρτάρι στο μπάνιο. Εγώ έκανα ξεκαθάρισμα άγριο στο σπίτι. Αυτό πραγματικά. Άδειασα τις ντουλάπες. Είναι πάρα πολύ κομμάτι που διώχνεις ό,τι παλιό είναι αυτό για να κάνεις χώρο για το καινούριο. Και είσαι και προετοιμασμένη. Είμαι, δεν είμαι, παιδιά, η ντουλάπα. Όχι, δεν εννοώ σαν ντουλάπα. Όλα θα τα χωρέσω. Σαν άνθρωπος. Θα κάτσω εγώ, θα κάνω τον καλόγερο και θα τα κρεμάει απάνω μου, έτσι. Τέτοιον άντρα, αγάπη μου. Αυτός είναι ολόκληρος ένα διαμάντι μόνος του. Τι να κάνεις. Κουμπάρος θα είναι ο Στεφάνος ο Κόκαλης ή όχι? Όλοι μαζί, έχω πολλούς κουμπάρους. Όλοι. Θα κάνετε τον νηφικό, θα είναι από εδώ μέσα στην Αρμενία, είπε μη ουρά, για να κρατάνε τα παρανηφάκια. Τα παρανηφάκια. Τι να κάνει. Ναι, 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 ναι. Μπράβο σου. Ορίσει ημερομηνία, έχετε προγραμματίσει κάτι? Όχι. Δεν είναι του προγραμματισμού. Οι δικοί του άνθρωποι είναι όλοι στην Αρμενία. Ναι, ναι. Είναι εκεί. Με τη η μανούλα του έχουμε επαφές. Το Κόκαλη τον είχε συνομώτης, το τι τρέχει, ποιος είναι αυτός. Καλέ, και όχι, δεν έλεγε τίποτα. Μόνο ποιος είναι. Φίλος μου έτσι και έτσι μου είχε πει. Αυτά, ο Στέφανος είναι πολύ καλή φίλη. Ναι, εξαιτία του είναι. Δεν έχει σχέση με το κύκλωμα το καλλιτεχνικό. Όχι, 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 όχι. Επιχειρηματίας είναι, έχει σπουδάσει ιατρική κλπ. Και κάνει διάφορα πράγματα. Και δουλεύει στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε δεν θα χρειαστεί να ζήσετε σε άλλη χώρα. Όχι. Αλλά και αν χρειαζόταν, τα ζούσαμε. Σιγά, ναι, μωρέ. Και θα πήγαινε στην κάτι... Αρμενία. Δεν με ενδιαφέρει που θα πάω. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου να είναι αυτός. Α, καλά, υποκλίνομαι. Όσα θέλει ο Θεός. Υποκλίνομαι.
τίποτα. Συζηλεύω, συζηλεύω, γιατί εξαιρετικό τέτοιον έρωτα έχουμε... θα ήθελα να τον ζήσω κι εγώ, θα ήθελα να τον έχουμε ζήσει όλοι μας, δηλαδή τέτοιο πραγματικά. Το εύχομαι σε όλο τον κόσμο, παιδιά, πραγματικά, γιατί ναι. είναι όλα μαζί, είναι και αγάπη, είναι και έρωτας, είναι και πάθος, είναι και χιούμορ, πεθαίνουμε στο γέλιο όλη μέρα. Και είναι και ελάχιστος εγωισμός, έτσι, γιατί πιστεύω ότι για να το ζήσεις αυτό, έχεις αφήσει πολύ πίσω στον εγωισμό σου, όπως και ο άλλος άνθρωπος. Γιατί και οι δυο δεσμεύεστε σε όλο τον κόσμο να μιλάτε για την αγάπη σας, για το πόσο δοτική θες να γίνεις, να πας να ζήσεις όπου είναι αυτός. Όταν γίνονται αυτά, σημαίνει ότι είσαι και όρημη για να ζήσεις μια τέτοια αγάπη. Νομίζω ότι το κάθε τι μας έρχεται τελικά, ο Θεός ξέρει πότε το στέλνει, όταν αληθινά το έχουμε ανάγκη. Και όταν το έχουμε ανάγκη, αλλά μπορούμε και να το κρατήσουμε, τότε σου στέλνει αυτό που πρέπει. Σύνομο τι το σύμπαν. Ναι. Εγώ σας εύχομαι να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Παιδιά, παιδιά. Παιδιά. Και βέβαια θέλω να πω στη Σφίγγα κάθε πότε είσαστε. Τελειώσαμε. Όχι. Όχι, τώρα πρέπει να ξανανοίξετε. Τώρα ναι, καλό να κλείσουμε μια πιο δεκαετία. Κλείστε άλλα. Να σου κλείσω άλλα. Αναλάβετε. Κουμπάρο μανατζερέι. Ωραία, ωραία, θα σου κλείσω εγώ. Ναι, Φώτη μου, κλείσε μου ό,τι θες. Εδώ είμαστε. Δεν γίνεται. Με αφήσεις. Η ερωτευμένη τραγουδίστρια. Η λογοδοσμένη. Η λογοδοσμένη. Βέβαια. Μελόνιμφη. Να έρθεις στο Σαμόνα την αποκτήσεις. Όποτε θες, αγάπη. Θα το κάψω. Όποτε θες. Εγώ θυμάμαι, είχε έρθει η Σοφία στη Eurovision. Την χειροκροτούσανε επί πόσα λεπτά. Δεν τελείωνε το χειροκρότημα. Έμεινα άφωνος. Έχεις εξαιρετική φωνή και έχεις πει τραγουδάρες. Και δεν ήξερα ότι έχεις γράψει κιόλας τραγούδια. Βέβαια. Το να κοιμηθούμε αγκαλιά με τον Γιώργο, τον Κλεφτογιώργο. Λέει και για άλλους. Έχω γράψει για τον Γιάννη τον Μπάριο με την Εύη Δρούτσα μαζί, για τη Σοφία την Αρβανίτη, για τον Πασχάλη τον Τερζή. Ναι. Μπράβο, Σοφία. Ωραία, ραντεβού κανόνισε μια ημερομηνία. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σας ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε να είσαι καλά. Άνοιξε την καρδιά σου σε εμάς και ευχαριστούμε και τον Ερνέστο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, παιδιά. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μας συγκίνησε. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο εμείς. 3 παρατέταρτο, για χαρά.